Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μυρουγκάμα του. Μικρό του μυρουγκάμα του κι η κάψα μου μυγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Κι θέλω κι γυναίκα. Καλό μεσημέρι. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 της Κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καραμπάκα στους production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη και την εορτάουσα Παναγιώτα Χαλκιά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τον Κωστή Ραπτόπουλο, τι έγινε? Εντάξει, άστο, κράτα το. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5. Με χορηγό τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί κάνετε την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αρκεί να κρατάτε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορία στο αυτοκινήτου, για τα υπόλοιπα φορτίζουν αυτοί. Με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Γρήγορα, αξιόπιστα και φυσικά στην καλύτερη τιμή της αγοράς
αδερφή Κωνσταντινίδη. 9.55 και ένα το μήνυμά στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Και το Μετρόπολης 95.5 επιστρέφει με το πιο σούπερ διαγωνισμό. Θέλεις ψώνια για ένα χρόνο? Μπες στο Μετρόπολης το διαγωνισμό και δεν θα δώσεις ούτε ένα ευρώ. Το Μετρόπολης 95.5 σου πληρώνει το σούπερ μάρκετ για έναν ολόκληρο χρόνο. Δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίζουν τα ψώνια όλης της χρονιάς. Μπες τώρα στο metrosport.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις και πάρε αυτό με το μέρος της κληρώσης. Οι κληρώσεις θα γίνονται καθημερινά 9 και 20, 11 και 21 και 23 και 25 και 27 και 28 και 20. Τα ονόματα των τυχερών ακροατών θα μπουν στην μεγάλη κλήρωση, στη σούπερ κλήρωση. Και τη διαδικασία την γνωρίζετε με το που θα ακούσε εντός 30 λεπτών το ονοματεπώνυμό σας, τηλεφωνείτε, βγαίνετε στον αέρα και αυτομάτως συμμετέχετε για να κερδίσετε τα ψώνια για έναν ολόκληρο χρόνο. Είναι μια προσφορά από το σούπερ μάρκετ Όλα, ακόμη πιο φθηνά, με 4 κατασύμματα, Ιατρού Γογούση 59 Σταυρούπολη, Αλεξάνδρου Σταύρου 20 στη Χαριλάου, Αναξιμένους 26 και Δωρηλαίου στην Κάτω Τούμπα και Εθνικής Αντιστάσεως 16 στην Καλαμαριά. Τι κάνεις εσύ ρε με στο καρότσι εδώ πέρα? Τον ηθοποιό. Τον ηθοποιό. Όταν πληρώνει ο σκηνοθέτης. Τι φλανάκουν οι ηθοποιοί. Ο ηθοποιός πέσει. Τι φλανάκουν. Τι φλανάκουν οι ηθοποιοί. Ξάπλωσε, έκανε τον ηθοποιό. Ξάπλωσε, άκουσε. Ξάπλωσε τώρα στο καρότσι και κάνει τον ηθοποιό. Δεν έξι ώρα. Μήπως θα πήγαινες να το κάνεις καλύτερα, εμένα είπαν. Εγώ φορτώθηκα τι είναι. Γιατί... Εσύ φορτώθηκες. Ναι, ζηλεύεις γιατί δεν πήγες εσύ. Άρα τα πήρες μόνος. Για τα πήρα μόνος. Τι έκανα. Κατάλαβες. Για άλλη μια φορά κοιτάς να βολέψεις μόνο τα. Όχι, θα κοιτάξεις το δικό σου το πίσω. Να βολέψεις το δικό μου να τον αφήσω ξεχνά. Καλά κάνεις. Ναι. Καλά κάνει. Σου καλά τα πήγαινε στο χείτα, τα σε φώναζε και είπε δεν ξαναπάω και πήγαινε. Καλά ήταν. Και έκανε το γαμπρό εκεί πέρα. Είπα δεν ξαναπάω. Και έφευγε το κουμπί από το πουκάμισο. Είχε τσιτωθεί εκεί πέρα. Είπα δεν ξαναπάω. Όλοι οι επαναστάτες Θεσσαλονίκης. Δεν ξαναπάω. Έλα, πάρε στα θέματα τώρα. Παίρνουμε και τρεις ώρες την ομάδα σου να πούμε. Μα φάει τη μισή εκπομπή. Τον άκουσες τον κύριο Ζορμπίδη πριν? Όχι. Μουσική άκουγα. Θα έπρεπε. Γιατί? Θα έπρεπε. Τι θα έπρεπε. Αυτός πληρώνει. Θα του βόλει. Εγώ να κάνω. Εγώ δεν κάνω με τον Σαββίδη δημόσιες σχέσεις. Θα κάνω με τον Ζορμπίδη τώρα. Είπα εγώ τι κάνει. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Εγώ δεν έκανα δημόσιες σχέσεις κάτω στην Αθήνα. Θα κάνω με τον Ζορμπίδη. Πάνε στα επόμενα θέματα. Ποιος σε χρέωσε για κάτι? Έλα ρε, τελείωνε, πάνε στα θέματα τώρα με τον Ζορμπίδη. Αναδείξαμε ένα θέμα. Τελείω. Η ομάδα του Άρη πρέπει να πάει να κερδίσει για πολλούς λόγους. Πού να πάει να κερδίσει? Κάτω, στην Ηλιούπολη. Τι, ποιος νοιάζεται για τον Ηλιούπολη, ρε κόκκι? Οι φίλοι του Άρη. Ναι. Πρέπει να κερδίσει. Λοιπόν, και εσύ βγαίνεις και λες όχι να χάσει. Να πέσει ο Μακεδονικός Κιμήνων. Να πέσει. Δεν συμφέρει τον Άρη να πέσει ο Μακεδονικός. Γιατί θα δει. Για πολλούς λόγους. Πες αυτό που είπες εκτός αέρα. Δεν λέγεται, ρε φίλε. Πώς δεν λέγεται. Θα πάρει λέει μια ομάδα αθηναϊκή το αφημί. Αυτό δεν μου είπες τώρα, εσύ. Υπάρχουν πράγματα που λέγονται. Βράδυ, πες τα άλλα πράγματα που γίνονται. Όλα λέγονται σε αυτή τη βρωμοκόρα. Εγώ λέω ότι και να κερδίσει ο ηλικιακός βαθμό και να παραμείνει. Ναι. Δεν θα παραμείνει. Η φιλοσοφία δική μου είναι άλλη. Ο κάθε Αριανός θα πρέπει. Όποια ομάδα βρίσκει μπροστά του, Πανσεραϊκό βρίσκει, Καβάλα βρίσκει, Δράμα βρίσκει και τη βρίσκει ανάγκη. Ναι, το μέλλον. Το μέλλον παίζει ρόλο για σένα. Ποιο? Δηλαδή η επόμενη μέρα. Δηλαδή δεν είναι μόνο φέτος. Ο Άρης φέτος είναι πέμπτος. Ο Άρης φέτος είναι πέμπτος. Του χρόνου ανεβαίνουν πιο δύσκολες ομάδες. Ναι. Το συμφέρει να έχει έναν ακόμη δύσκολο αντίπαλο. Στο ρωτάω απλά και όμως. Στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ. Ναι. Στο βόλεϊ αντρών. Γυναικών. Γυναικών. Α1, ναι. Κόκκινε να σε πω κάτι. Πες μου, τι θες. Εγώ στο βόλεϊ γυναικό για να πάω. Ναι. Πρέπει. Τι να σου πω, ρε παιδί, πρέπει να πέσει η κόρη μου. Άμα σε πάρει ο Αλέφατος και σου πει πάμε, τι θα πεις, όχι. Ο Αλέφατος θα πάει, τι αφού είναι. Πάει. Ματάκια είναι και. Του αρέσει. Τι, θα πάρει μάτι. Άντε, ρε Κόκκινε, πάνε στα θέματα τώρα. Με τον Άριθο στις γυναίκες θα ασχοληθώ τώρα. Πάνε στα θέματα να πάρει ευχή να πάρει. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτή είναι η απάντηση. Εγώ στην μπάλα μιλάω. Όπου βρει ο Άρης Βορειοαδίτη και η ομάδα τη διαλύει. Στα τάρταρα που αν την πατάει το κεφάλι. Να παρακαλά και την πετάει γκολ. Πάμε παρακάτω τώρα. Τελείωνε. Άσε τώρα τις γυναίκες ίσχυες εκεί πέρα, τις φουκαρούδες. Φουκαρούδες, τι με κοιτάς. Οδηπορικά 100 ευρώ, 200 ευρώ. Άσε τις καημένες. Για να δώσε προγνωστικό για Ηρακλή σήμερα. Τι, θα κερδίσει ο Ηρακλής. Πες κάτι άλλο.
1-0 θα κερδίσει. Φέρτε φανέλα τη Δόξα Δράμα. Ξέχασα να το φέρω. Κερδίσει χάσει ο Ηρακλή. Φέρτε φανέλα τη Δόξα Δράμα. Άκου εδώ, κόκκινε, να μάθεις. Είτε κερδίσει είτε χάσει ο Ηρακλή. Θα τρέχουν οι προσφυγέ, θα τρώτε μείον 3 βαθμού και θα πέσει την κατηγορία. Δεν πάει και κερδίσετε 5-0. Τι γιατί, δεν έχει φράγκο άλλο. Εμένα μήπω Καρυπίδη, το είπα και το πρωί, αυτό λέει δεν έχει μαντήλι να κλάψει. Λέει. Τον είχα και με έβαφε τα κάγκελα εδώ πέρα και τον βγάζουν φωτογραφίε γιατί ήθελα να κάνω τον όμορφο. Ο όμορφο δεν είναι, τέλο πάντων. Έλα ρε κοκκινε, πα τα θέματα. Τσούλα το έργο να πει. Θα ικανοποιηθεί να πέσει ο Ηρακλή. Ε? Εγώ γιατί τι με τόσο βρωμόψιμο. Εγώ για να. Τόσο βρωμόψιμο. Εγώ παοξίσιμο για να χαρώ να πέσει. Πανηγύριζε χθε το Απόλλων Πόντου, μόλι πανηγύριζε τον γκολ. Χάνει άλλα τρία γκολ, έχασε ο Απόλλων Πόντου, έπρεπε να είναι 0-3. 0-2 στην ελάχιστη το ημίχρονο. Έχασε 3-1. Φταίω εγώ ρε κόκκινε που ο Απόλλων Καλαμαριάς. Η Άβρα. Έχει με συγχωρεί ρε κόκκινε. Αυτή η Άβρα. Έλα ρε κόκκινε. Αυτή η ευλογημένη Άβρα. Ο Καλαϊτζίδης έγινε κακός προπονητής. Όχι, δεν έγινε καθόλου κακός προπονητής. Έχει σέντερ μπακ πιο μεγάλο από την Ακρόπολη του Γλάρε κόκκινε. 42 χρονών άνθρωπο έχει σέντερ μπακ. Σαν πετατζή έγινε εκείνο. Στη Μηχανιώνα όταν κάνανε τα. Με αυτού ήταν δεύτερο μέσα. Ναι, ο άνθρωπο έπιασε το ταβάνι του. Τι να κάνει ο άνθρωπο, εντάξει. Το ότι του έπιασε το στόμα σου, εσύ. Τι να πιάσει το στόμα. Και ενώ θα περνάνε 0-3. Τα στάβαζε, ρε φίλε, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Φταίω εγώ δηλαδή που μπορεί. Εδώ είπε στον Κολοβό και οικονόμησε η μισή Ελλάδα. Ο Κολοβό. Οι στοιχηματικέ λένε να μην το βγάζετε ούτε στο ίντερνετ ούτε πουθενά την ώρα των αγώνων. Καλό είναι, αλλά με αυτά που λέει. 42 χρονών σέντερ μπακ έχει ο Καλατζήτη. Τι να κάνω εγώ τώρα. Το καλοκαίρι 43. Άμα πας σε γεροκομείο και κάτσουν απ' έξω, θα τους τσακώσουν, θα μπει ελάτε μέσα εσείς πώς φύγετε από το δωμάτιο να πούμε. Σε παρακαλώ ρε κόκκινε. Να χάρεις τα μαγουλάκια σου και τη μητούλα σου που είναι σαν του πόρκι να πούμε. Τελείωνε τα. Πας σε άλλα θέματα. Έχεις τα μούτρα στον καθρέφτη. Εμένα τα μούτρα μου χάλια. Είναι για να το δεις πρέπει ο καθρέφτης να υπάρχει. Ναι. Εσύ χωράς τον καθρέφτη ή πρέπει να πας σε άλλο λούτρο καμπινέ πιο πίσω. Για το κεφάλι σου δεν χωράει τον καθρέφτη. Εγώ ξέρω τα χάλια μου. Αλλά δεν έχω δικαστικές για μαγικά. Αυτή η Βέρα πότε την έβαλε στο χέρι. Αυτή πριν από 6 χρόνια. Πριν από 6 χρόνια. Έχει παχύνει το, χέρι σου. Ναι. Άμα σε διώξει η γυναίκα σου. Ναι. Με τριπλούσε. Θα κόψω το δάχτυλο. Θα κόψω το δάχτυλο για να βγει η Βέρα. Τι να κάνω. Υποφέρει αυτό το δάχτυλο. Η Βέρα θα σπάσει να βγει. Η Βέρα η δικιά σου που είναι. Την έχω στο αυτοκίνητο μέσα. Στο αυτοκίνητο. Και τη βάζω το αυτοκίνητο. Συνιάζει. Εμένα το δάχτυλό μου 20 χρόνια το ίδιο είναι. Μπαίνει, βγαίνει, μια χαρά είναι τα χεράκια. Α, και αυτό δεν τη φόραγε εχθέ. Πώ δεν τη φοράω. Εγώ πώ δεν την είδα. Δεν υπάρχει χεράκια. Πάντα τη φοράω την πέρα μου. Δεν υπάρχει. Μη φοβάσαι, εντάξει, πλάκα κάνω. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Δεν θα φας ξύλο. Έλα, πάρε στα θέματα. Πάρε στα θέματα, έλα. Παίζει ο Ηρακλής. Τι παίζει. Κέρδο προγνωστικό, θα κερδίσει ένα μηδέν. Έλα, γιατί να μην κερδίσει. Σιγά, η δόξα δράμα. Ο Μπύρος έχει τη δόξα δράμα, λεφτά έχει ο Μπύρος, το κεφάλι του από μπάλα. Καλά που βρήκαμε, θα φύγω και θα πάω στο γήπεδο. Μα την Παναγία θα πάω στο γήπεδο με αυτή την κοιλιά και σε πάρω στο κυνήγι αυτό να μην θύρα 10 ούτε 20 μέτρα δεν προλαβαίνω. Δεν πάρει στο κυνήγι. Γιατί δεν σε συμπαθούν και πολύ. Και ποιο στέβο αυτό έχω. Με αυτή την κοιλιά θα. Και σου ανακοίνωση είναι αυτή. Όχι, έτσι μου είπαν, δεν το κουστάρω με τον κόκκινο. Τον πάω στηρίζει ο κόκκινο, γλύφει τον πάω κόκκινο. Τι να κάνει ρε θέλετε. Όλο μπουρδε θε. Όλο μπουρδε. Με αυτή την κοιλιά θα τρέξει. Κάρκα, το ξέρεις. Άστο. Σε έχουν κυνηγήσει. Εμένα και να με κυνηγήσουν δεν με πιάνουν. Κάνω κάτι ζιγζάκ εγώ. Κάνει ζιγζάκ. Πού. Πάω εκεί και κάνω προπόνηση κατοστάρια. Έλα, τελείωνε κόκκινε. Τα θέματα, έλα. Κάνει πριν. Τελείωνε τα θέματα. Άτε, τι κλείστε. Θέματα. Τι θέματα. Έκανε πριν σάκου ο Μπούζο και έκανε κάλο. Για τον Μπουζούκι. Ναι. Εντάξει. Και λέγανε μεγάλο ταλέντο και μπορεί και κάνει και ίσω και δείχνει. Ποιο είναι μεγαλύτερο ταλέντο ήταν, ο Πέλκα ή ο Μπουζούκι στα 20. Στα 19. Ήταν ο Πέλκας. Τι ήτανε? Ήταν ο Πέλκας. Το κεφάλι στο χοντρό. Ήταν. Τώρα όπως είναι ο Μπουζούκης 18 χρονών. Τώρα είναι καλύτερο. Στάσουρε. Και ο Πέλκας 18 χρονών. Ποιος ήταν καλύτερος, ο Πέλκας ή ο Μπουζούκης? Εσύ κρίνεις βάσει των στοιχείων που δείχνουν. Βάσει πώς ήταν ο Πέλκας στα 18 και πώς ήταν ο Μπουζούκης. Τι εξέλιξη πήρε ο Πέλκας? Πήρε μια εξέλιξη. Ο Μπουζούκης, αν το βάλουμε στο ερώτημα, μπορεί να πάρει την ίδια μεγαλύτερη ή καθόλου. Με πρόλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Κάποιος να είναι διορατικός επάνω στην μπάλα. Τρέλα μου μέσα μπορώ να μιλήσω. Ο Μπουζούκης. Το έχεις και ζώνη έχεις, στο παντελόνι. Ζώνη έχεις. Έχεις ζώνη στο παντελόνι. Θα φας ξύλο. Ρωτάω. Θα το γλιτώνεις. Για να δω. Τι αν την κάνει τη ζώνη. Δεν χρειάζεται. Έχει ή δεν έχει. Έχει ζώνη. Γιατί την έχεις τη ζώνη. Τζάμπα ζώνη αγόρασες. Τζάμπα ζώνη. Βέβαια, να φροντίζω να μοιράζω χρήματα στα λεφτά. Η κοιλιά σου ατέντα είναι πάνω στη ζώνη. Δεν είμαι σαν και σένα. Έλα. Είσαι το ναι. Ό,τι σου δίνουν το φοράς. Εγώ δεν έχω κανένα ταλκά να φορέσω ακριβά ρούχα. Ούτε να πάρω ακριβά. Είναι θέμα ακριβών. Τι καλά. Τι. Δεν είναι ακριβό το αυτοκίνητό μου.
Και τι ακριβώς είναι το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο μου ούτε για διαγραφή δεν το παίρνει. Α μην τα πει τα κουμπάρια τα λεφτά όταν είσαι μικρό. Να έχει καλό αυτοκίνητο, δεν σε κάνω εγώ. Τι λέει, και φόρεσε και το αγαπημένο παπούτσι το 70 ευρώ το πήρε αυτό το παπούτσι. 70. Η πολίτρια έγινε διευθύντρια από εκεί. Έτσι, ε. Έγινε διευθύντρια. Αφού αυτό το παπούτσι. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, λέει. Έγινε διευθύντρια. Πού ήμουνα. Θα σου πω, ναι. ο Πέλκας είχε μια εξέλιξη. Είχε, βέβαια. Ότι έχει πτώσει και τα λοιπά, okay. Δεν μπορεί να πάρει άλλη. Ναι. Μισό λεπτό. Ωραία. Ο Μπουζούκης, δεν ξέρουμε τι εξέλιξη θα έχει. Τα τεχνικά στοιχεία του, ποιος έχει καλύτερα. Για παράδειγμα. Με σημερινά δεδομένα, έχει ο Μπουζούκης. Μπράβο. Τι έχει ο Μπουζούκης που δεν έχει ο Πέλκας. Ο Μπουζούκης έχει ένα τρομερό σουτ από μακριά. Α, στα αυτά, ρε, άλλα στοιχεία. Έχει σουτ από μακριά. Έχει ταχύτητα. Έχει ταχύτητα. Μεγάλη. Και ο Πέλκας έχει ταχύτητα. Δύο. Και ο Πέλκας έχει σουτ. Τι δεν έχει ο Πέλκας που έχει ο Μπουζούκης. Μπορεί να παίξει και εξτρέμ. Ποιος. Τρίχες. Δεν μπορεί να παίξει εξτρέμ. Okay. Στο κέντρο μπορεί να παίξει. Okay. Έχει το ενασμέναν. Το ενασμέναν δεν το έχει ο Πέλκας. Αν είχε ο Πέλκας το ενασμέναν, θα είπε να πούμε σε μεγάλη ομάδα του εξωτερικού. Δεν το έχει. Αν είχε το ενασμέναν ο Πέλκας, μπορούσε να παίξει και εξτρέμ. Θα μου πει ο Μπουζούκης έχει το ενασμέναν, γιατί δεν μπορεί να παίξει εξτρέμ. Δεν τον είδαμε. Γιατί ο Μπουζούκης, άμα πάει εξτρέμ, έχει θέματα με τα σωματικά του. Δεν έχει σωματικά προσόντα, είναι αδύναμος. Άμα τον δει κανένα βαρέλα να πέφτει κατά πάνω του, μπορεί να κάνει κακά του. Αν πάει στο νοσοκομείο και δει τον Μανάβη, τον παλιό. Ξέρει, άμα δει κανένα παλιό παόξι, μπορεί να πάθει κανένα σοκ. Θέλει λίγο να αντρωθεί. Εντάξει, φτιάχνεται αυτό. Ένα λεπτό. Όταν ο άλλος έχει πάσα καλή, έχει διείσδυση καλή, είναι καλό στο σκοράρισμα, είναι εγκεφαλικός παίκτης, τα σωματικά προσόντα φτιάχνονται. Το βάζει στο γυμναστήριο. Τη προάλλη ήταν ένα στο γυμναστήριο που ήταν σαν το Φέθρι Ντακ και έγινε με τι πρωτενε και τα βάρη και τα αυτά και τι φάρμακα έπαιρνε. Σωστό δράκο. Δεν τον αναγνώρισα. Λέω εσύ είσαι ο Φέθρι Ντακ και έγινε Ράμπο να πούμε. Πες μου έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή, ναι, που τα τελευταία 20 χρόνια, ναι, είχε 3 χρόνια καλά. Πες μου έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή. Από πού το διάβασες αυτό τώρα. Σου στείλαν μήνυμα. Καμία σχέση. Τι. Αυτό που με στείλουν είναι άσχετο και θα έλεγα να αλλάζω κουβέντα. Τα τελευταία 20 χρόνια. Ναι. Κατσιαμπής. Κατσιαμπής, δε φίλε. Ανατολάκης. Ο Ανατολάκης είναι 30. Στολτίδης. 30 χρόνια. Σαγοράκης. Καραγκούνης. 3 χρόνια καλά, συνεχόμενα. 10 χρόνια καλά. 12 χρόνια καλά. 8 χρόνια καλά. Νικοπολίδης. Σεϊταρίδης. Κατσουράνης. Εξυπνάδα πήρε και είπε τώρα. Άσυ, παπά, άσυ, βλακία έκανες. Άστο. Σούπα δεν. Ο Κατσουράνης έχει παίξει το πάκο σαν τον Κατσουράνη στα ΚΑΦ. Έχει παίξει το πάκο σαν τον Κατσουράνη στα ΚΑΦ και την πλατιπόδα, τον Σακχόφ ή τον Ολιβέρα που τον κάνατε με τους μάνατζερ. Ο μόνος παίκτης που μπορώ να πω ότι είχε μια διάρκεια, ναι, ποιος, στη ζωή του, ναι, ήταν ο Καραγκούνης. Ναι. Ο Πασινάς δεν είχε δηλαδή. Όχι. Ο Νικοπολίδης δεν είχε 3 χρόνια καλά. Ο Σαγοράκης δεν είχε 3 χρόνια όχι, καλά. Δεν είχε 3 χρόνια. Αγγλίες και έπαιξε και λέει. Άντε, πάρ' τα μάγουλά σου και πάντα σιγά βόλτα. Βάλε κανένα λουρί στο μάγουλο εδώ να το περάσουν για σκυλί στο δρόμο. Άντε, μας πουλήσει για πάντα. Εσύ γύρισε 20 χρόνια πριν. 20... Για έλα, πιο κοντά. Για... 20 χρόνια δεν μου είπες. 20 χρόνια ένα ποδοσφαιριστή. Για αυτή που πήρα το γιο. Φύσας, Σεϊταρίδης. Μετά. Τι μετά. 15 περάσαν. Θέλω να μαλώσουμε για την πενταετία. Τι να μαλώσουμε. 15. Αυτά τα 15 χρόνια έναν που έκανε 3 χρόνια καλές. Έλληνα. Ναι. Και πού θα το βρω τον Έλληνα. Αφού το 90% των ποδοσφαιριστών είναι ξένοι. Πώς θα το βρω τον Έλληνα. Πού να βρω τον Έλληνα. Να βρω Έλληνα. Ακονομάνι μάνατζερ. Και να παίρνουν μίζα οι πρόεδροι. Πού να βρω τον Έλληνα. Βλέπεις ότι υπάρχει θέμα. Και τι θα το κάνω εγώ το θέμα. Τι, δεν παιδιά. Τα προσέχουν τα παιδιά. Και τι βλέπεις ότι στον εσύ τα προσέχεις τα παιδιά. Πρόθεσε κανένα παίκτη να πει αυτό είναι καλό, έχει εξέλιξη. Είναι μάνατζερ. Τι δεν είσαι. Όταν βλέπω τι κάτι καλό, το λέω. Κανένα φράγκο θε πάρει και εσύ από κάτω σαν του άλλου. Τα μάγουλά σου να γίνουν πιο μεγάλα σαν τον Αντώνη Γεωργιάδη να γίνουν. Σκάσει από το φαΐ. Φτάνει. Υπενεί ότι είμαι μάνατζερ, λαμόγιο. Τι δεν είσαι αυτά. Τι θε λεφτά για να κάνει το μάνατζερ. Δηλαδή, εγώ παίρνω λεφτά από τον Μπουζούκι και λέω ότι ο Μπουζούκι α πούμε έχει εξέλιξη. Λοιπόν, πρέπει να πάρω λεφτά για να πω την γνώμη μου. Έτσι μάθατε στη δημοσιογραφία σα. Όχι. Όταν σου είπα ότι ο Λάμπρου δεν τον αγοράζει στοιχεία, ο Πάο και λούσε. Ο Λάμπρου δηλαδή μα έδωσε ο Κανότας λεφτά. Όχι. Που βρίζει τον πατέρα μα στο βιβλίο του Πάο. Ποιο με δεν ξέρει, ρε κόκκινε. Ο Λάμπρου με τον Κανότα που κολλάει. Άσε, δεν ξέρει. Ο Λάμπρου δεν ξέρει τι έχει με τον Κανότα. Ο Κουλούρη δεν ξέρει τι έχει με τον Λάνελ. Πού κολλάει με τον Σιμεωνίδη, τον Λέανδρο. Δεν ξέρει, ρε κόκκινε. Ξέρω σε δυο ώρε. Πήρε δυο κρασιά, έρχεσαι εδώ πέρα. Άσε, κρασοπατεριά τώρα. Αμάν. Οχ, δεν ξέρει τον Κάνο. Τι ξέρει. Δηλαδή, παίρνει στο σπίτι, βγαίνει, δεν ξέρει. Να σε πω ποιο είναι ο διαχειριστή τη πολυκατοικία. Θα πει το κυρόχρηστα το δίνει η Μάγδα. Δεν ξέρω εγώ.
Τι να, ξέρει ποιο είναι ο διαχειριστή τη πολυκατοικία. Πώ το λένε, ξέρει. Τη πολυκατοικία που μένει. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Που τρεις μήνες έχεις να το πληρώσεις που το ξέρεις καλά. Που βρες μια φορά το πληρώσεις. Μια από εδώ πέρα, σαν χλαμάρα. Βρες έναν που το χρωστά όλα αυτά. Τι είναι η τρύπα αυτή εδώ, τι. Του Όζοντος. Τι αυτή, η τρύπα και παντελόνι έφερες. Τι έτσι είναι το σχέδιό του, ρε παιδί. Έτσι είναι το σχέδιό του. Τρίπιο παντελόν πήγε στο σχέδιο. Δεν είναι τρίπιο, έτσι είναι το σχέδιό του. Τι σχέδιο, να έχει μπαλώματα. Να έχει αυτό, σα έχει. Και κορυδεύει εσύ εμένα για τα ρούχα. Και εσύ πήρε τρίπιο παντελόν. Έβαλε μια ζώνη κοιλιά από πάνω, έκρυψε τη ζώνη. Ζώνη δεν βλέπαμε. Πώ γίνεται να κρυφτεί μια κοιλιά με τη ζώνη. Όχι, η ζώνη κρύφτηκε από την κοιλιά. Η μόνη, η μόνη κοιλιά η οποία μπορεί να κρυφτεί είναι από αυτές που βάζουν είτε οι αρχιβαρίστες είτε αυτοί που έχουν πάρει. Λοιπόν, για τον Μπουζούκι τώρα τον παίρνουμε, για δεν τον παίρνουμε. Πάμε τώρα να τελειώσουμε. Ο Λάμπρου είναι καλός ποδοσφαιριστής. Ο Λάμπρου, εγώ φώναζα χθες για τον Λάμπρου. Δεν με απαντάει. Ένα λεπτό, ναι, είναι καλύτερος από τον Λιμιό. Ο οποίος Λιμιός πιο σερτι μάνατζερ είχε και φάγανε τον Λάμπρου. Αξίζει το κόμμα να πάρει την ευκαιρία. Βεβαίως αξίζει. Γιατί ο Λάμπρου. Για ποιον είπα καλή κουβέντα και φώναζα. Όταν εσύ και κάτι άλλο. Ελέησε το φτωχό, ήταν λέει 300 χιλιάρικα. Επένδυση έλεγα ήταν. Τι επένδυση. Και φάνηκε. Εσείς βρήσατε τη μάνα του Κοντού, τη βάψατε τώρα. Εμείς ποιοι εμείς. Εσείς Ηρακλήδης. Εγώ τι Ηρακλήδης. Έβρισα εγώ κανόνα τη μάνα. Λίγα λόγια για τον Ηρακλή. Παίζει σε μισή ώρα. Ε, και τι την παραμονή του και το αύριο του. Και τι να κάνω εγώ, τι με νοιάζει Ηρακλή. Να σέβεσαι. Γιατί τι να σέβομαι. Το βαρκάρι που σου πειρέλευε όταν ήσουν μικρό. Α σαμποθώ. Μιλάς και. Ό,τι θέλω. Αράβικα και σε ακριστική γλώσσα, ό,τι θες μιλάω εγώ. Σε ποια? Και τη ακριστική γλώσσα μιλάω και όλες τις γλώσσες μιλάω. Πώς την είπες τη γλώσσα? Τη ακριστική γλώσσα. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Ξέρεις, σε αυτή τη γλώσσα η λέξη βόδι τι σημαίνει. Τη ακριστική, ξέρω. Σοφός. Σοφός. Άρα είσαι ένα σοφός. Τη ακριστική, πώς την είπες? Σε ακριστική γλώσσα. Σε ακριστική. Ε, βέβαια. Σαν την. Πολύ. Τη σφουγγάρδη. Σφουγγάρδη την είπε. Σήμερα την έκανε σφουγγάρδι. Με κόρησε γλωσσο. Γλωσσοματινάδα, ναι. Γλωσσοκράμπα. Ναι, ναι, γλωσσοκράμπα. Γλωσσοκράμπα. Παιδιά, όλοι κράζουμε και λέμε για την εθνική και πάμε με Κολοβό και Μασούρα, αλλά μια τι εθνική χρειαζόμαστε. Παιδιά, πεινασμένα να διακριθούν με την εθνική ομάδα. Διάλειμμα, ό,τι θέλει, λέει ο καθένας. Εδώ είμαστε παρέα με τον Κιδαρά Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκο Μπότσα Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή mobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε μπορεί να φορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Λοιπόν, να πω εδώ δύο κουβέντες για το φίλο μου, φίλο μου, το παιδί, που και μπαμπάς του να πούμε σε αυτή την ηλικία. Ο Παπαδόπουλος ο Κωστάκης που πήγε και διέλυσε τον Τούρκο, τον έκανε τουλούμι στο ξύλο να πούμε κάτω στην Στουτγκάρδη, μάλλον πάνω στη Στουτγκάρδη. Χαιρετίσματα μας ακούνε πάνω στη Στουτγκάρδη πολλά άτομα, δεν το περίμενα. Πήγε ο δάσκαλος για τους αγώνες, λέει: Όλοι ακούν κόκκινο Ραπτόπουλο. Με. Πήγα λέει σε μια μπειραρία, λέει να κάτσω. Ε, ακούω λέει, τη φωνή του κόκκινου και του Ραπτόπουλου. Και εδώ ρε, με κυνηγάει αυτός ο άρθρος. Φοβερό. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι το Σάββατο ο Αντένα έκανε δήλωση ότι θα μεταδώσει τον αγώνα του Ζαμπίδη, φοβερό αγώνα. Και κατά πάσα πιθανότητα και τον αγώνα του Κώστα Παπαδόπουλου, του δικού μας, από τη Στουτγκάρδη. Ο αθλητής των Ultra Fighters, ο δικός μας, διέλυσε τον Τουρκαλά και υπέγραψε καινούργιο συμβόλαιο. Είναι 21 ετών. Όσο και ο Μπουζούκης. Ο Μπουζούκης πόσο είναι? 21. 21 είναι? Mm. Εντάξει. Καλησπέρα από σύνδεσμο φίλων Καζαμπάκα. Ωραία. Ρε εσύ κόκκινε, τι λες πάλι, πού καλάει ότι βρέα τη μάνα του Σαββίδη με τον Τυρακλή σε μισή ώρα παίζει την κατηγορία του στην κατηγορία. Εγώ το πάντρεψα, ο Κωσής το πάντρεψε. Εγώ είπα. Και αν θυμάσαι, ήμουν ο πρώτος που έλεγε ότι δεν θα γίνει τίποτα με την αναδιάθρωση και ότι παίζουν τον Ηρακλή και τις λέξεις. Μήπως εγώ θα κάνω υπομονή και μετά θα μιλήσω. Πρέπει πια αναδιάθρωση. Εδώ χρωστάνε ένα. Εγώ σου λέω ότι τα φτιάχνουν υπέρ του Ηρακλή. Δεν μου λες, έρχονται 10 προσφυγές. Ο Λουκίνας τόσα, εγώ υπέρ των παιχτών είμαι πάντα. Και κατά των εταιριών. Κι εγώ. Ωραία. Ποιος θα τα δώσει. Να τους θα δώσουμε. Ποιος θα τα δώσει. Ο Παπαδόπουλος και ο Θοδωρίδης. Ο Θοδωρίδης. Ναι. Και ο. Ναι. Ναι. Ο άλλος που βγήκε προχθές και έφαγε το ρόκα από στράγα τον παίκτη. Και ο Τουζιάρης θα δώσει. Ο Τουζιάρης. Ναι. Να δώσει και αυτό. Θα δώσει και αυτός. Αν έχει μπεδοκέ, να δώσει. Ναι. Ναι. Μόλις είναι να δώσουν λεφτά, ξέρει που θα πάει ο Τουζιάρης. Θα κλειδωθεί στην τουαλέτα. Θα πει έχω πονόκυλο. Άσε ρε κόκκινη. Θα πει κανένα θέμα τώρα. Γρηγόρη Μανολάς Παπασταθόπουλος στο τόπο επίπεδο. Επίσης Μήτροκλου Σάμαρης Υψηλότος είναι τα χρόνια στην Ελλάδα. Σάμαρης, ορίστε. Ο Βλαχοδήμος. Βλαχοδήμος. Ο Σάμαρης, ρε φίλε, έκανε δύο χρόνια καλά, δύο άσχημα, ξαναέκανε καλά. Σάμαρης. Ναι. Ο Βλαχοδήμος. Ο Βλαχοδήμος. Τώρα είναι σε άνοδο. Άσε ρε καημένε. Τώρα είναι σε άνοδο. Άσε ρε καημένε τώρα. Ο Παπασταθόπουλος είναι σε πτώση. Δεν έκανε τρία καλά χρόνια ο Παπασταθόπουλος. Ακριβώς. Ο Στρελάρης, ακριβώς. Ο Μανολάς δεν έχει κάνει παικταράδες στις μπακάρες. Ο Σιώβας δεν έκανε τρία χρόνια καλά. Μα τρελάνε. Ελάχιστη. Ελάχιστη. Ο Τωροσίδης δεν έκανε τρία χρόνια καλά.
Έχω μια απορία, λέει. Τι? Ο Κουλ και ο Ζαΐρης, Παόκια πάνε να μεταδίδουν. Στάζελ στον Άρη. Ο Πάγκος, εσύ δεν με δημοσιογράφει και δεν πας στον Ηρακλή. Δεν ξέρεις ή δεν μπορείς. Oh, να, αυτός. Κόκκινα, δεν σε βλέπω να απαντάς. Έχω κάνει πάρα πολλές μεταδόσεις. Απλά εδώ τις κάνουν τα παιδιά οι οποίοι είναι ρεπόρτερ του Ηρακλή. Εσύ τότε εκεί τι είσαι ρεπόρτερ τότε όταν έκανες ένα μετάδοση? Όχι. Όχι. Τώρα γιατί αυτό σε ρωτάει. Γιατί δεν κάνεις, λέει. Απάντησε τον. Δεν κανονίζω εγώ ποιοι θα κάνουν τις μεταδόσεις. Δεν τον βάζουν, φίλε. Εντάξει. Δεν τον βάλαμε. Απλά είναι τα πράγματα. Πάλι καπνίζεις. Δεν καπνίζω. Τι κάνεις? Ό,τι θέλω. Μόλις φάω τη φασολάδα με τις φακές μαζί, θα κλειδώσω την πόρτα και εγώ θα κάνω ό,τι θέλω εδώ πέρα. Δεν σε συμφέρει, να ξέρεις. Θα κλειδώσω την πόρτα και το κλειδί θα το βάλω στην τσέπη. Έλα, πάρ' το αν μπορείς το κλειδί. Πάμε παρακάτω. Ράψε, είδα την Παρασκευή στα Κτήλ, περίμενα να πας τριήμερο Καβάλα ή Θάσο, αλλά τελικά πήγες Αθήνα. Ναι. Γιατί παρακάτω. Καβάλα ή Θάσο, δεν μπορώ να καταλάβω. Τάσος. Γιατί Καβάλα ή Θάσο? Ρε εσύ ράπη 22 γιατί λεπτά. Γιατί Θάσο θα μας κάνει δώρο ο φίλος ο Κοντός ένα τριήμερο, μόλις τελειώσουμε τις δραστηριότητες και γιατί έχω και στη Σαμοθράκη κάτι χτύπατα για μπορεί, να σκότωμα. Κατάλαβες, δεν πρέπει να πω. Ψάχνω να σκοτώσω κάτι τίποτα. Αφού μπορεί, μπράβο. Σχορεμένου να πούμε. Κατάλαβες, Κόκκινε. Γιατί πάω σε Σαμοθράκη. Τα έβαλες στο κτηματολόγιο. Ποιος? Τα έβαλες στο κτηματολόγιο. Εσύ τι λες, να με αγράμματα σαν και εσένα. Στο κτηματολόγιο. Φυσικά τα έβαλα. Μέχρι 13 Απριλίου μπορώ να πάω στο κτηματολόγιο και θα δηλώσω τα βρωμοκτήματά τους σαν το δικό μου καθένα. Το ότι πήρε παράταση δεν το ξέρεις. Τι με νοιάζει εμένα. Ρε σειρά 22 λεπτά ασχολείστε με βόλεϊ γυναικών με τον Ολυμπιακό και τον Ηρακλή στην μπάλα. 2-2 του Ντού και ξανά. Ναι. Ναι. Περιμένετε. Ναι. Ό,τι θέλουμε. Ε, καλά σε λέει, μωρέ. Δεκατά, τι θες να πούμε, δηλαδή. Τώρα, ότι θα παίξει ο Πάοκ στην Ξάνθη. Ανησυχείς για αυτό το παιχνίδι. Όχι, συγγνώμη. Ανησυχεί ο φίλος για το παιχνίδι του Πάοκ στην Ξάνθη. Με 6.000 Παοξίδες θα είναι σαν να παίζει ο Πάοκ εντός. Τι να σου πω, με την Ξάνθη η οποία κάνει τουρισμό εδώ και 2 μήνες. Είναι η χαρά του κάθε αντιπάλου. Εκτός του Μαζιάννα που επόπτησε και πάθει αγκύλωση. Παρακάτω τώρα, τι θες. Το ρωτάω, τι θέλει, γιατί θέλει να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε για τον Άρη. Να πούμε τι, ότι ο Άρης Καπάρος την παίρνει θέση και πάει για τέταρτος. Τι να πούμε, για πες. Μα, όχι. Εσύ πες. Απάντησες αυτό που σε λέει. Να πω για τον Τροΐζη. Ο Τροΐζη τι είναι αυτό. Τον έκτο προπονητή του Ηρακλή, δηλαδή γελάει ο κόσμος. Τροΐζη το λένε. Ναι, Τροΐζη, Βραζιλιάνος είναι. Βραζιλιάνο προπονητή πήρατε. Ναι. Δεν κατάλαβα. Βραζιλιάνο προπονητή. Βραζιλιάνο, μόνο Βραζιλιάνο τις παίρνουν εδώ πέρα στα μπαρ και χορεύουν πάνω στις αυτές. Πώς τα λένε, στις καδέμπες. Μπάρες λέγονται. Μπάρα λέγεται. Α, έτσι τις ξέρεις καλά, τις μπάρες. Μπάρα λέγεται. Εκεί με τον Παΐσιο δεν πιστεύω να του. Ναι. Μπορείς να μιλάς βλακίες. Γιατί. Για μένα λέγε. Ναι, γιατί τις μπάρες βλέπω τις ξέρεις, λέω. Ναι. Άλλα σε έλεγε ο Άγιος και άλλα έκανες. Ανέβαινε στις μπάρες. Σταμάτα τις βλακίες. Γι' αυτό σε παραφέρω στην τάξη του Θεού να πω. Ο Φορτούνης δεν έχει συνεχόμενα καλά χρόνια, φίλε. Όχι. Ναι. Ο Φορτούνης μία έχει, μία δεν έχει, μία. Φέτος κάνει μια εξαιρετική χρονιά. Ναι. Πέρσι δεν υπήρχε. Πέρσι δεν υπήρχε. Δηλαδή ο Σιώπης στον Πανιόνιο 3 χρόνια καλά με τον κόρπο δεν κάνανε, λες. Ε. Εγώ όχι. Δεν σου λέω για top παίκτες. Όχι, έβλεπες Πανιόνιος. Με στη σούρα σου έβλεπες και Πανιόνιος. Εξαιτίας σου είδα Σιώπη και κόρπο. Ναι. Εξαιτίας μου γιατί. Γιατί τους είχες επισημάνει ναι. Και λέω τι φαγώθηκε με αυτούς τους δύο. Ο Μανιάτης αυτός που βρίζουμε δεν έχει κάνει 3 καλά χρόνια. Είχε φαγωθεί. Ο Πάντος 3 χρόνια δεν έκανε καλά με τον Αλέφατο και την Προοδευτική. Πόσα χρόνια, ρε. Πόσα χρόνια, 6-7 χρόνια φουλ. Πριν από πότε. Ο Πατσατζόγλου δεν έκανε μεγάλες αυτές. Πότε το 1990. Ο Τσαβέλας δεν έκανε τις καλές χρονιές. Ρε, πάλι πιες κανένα ουίσκι που να είναι νοθευμένο να πούμε μεσημεριάτικα. Ο Φορτούνης τα τελευταία 5 χρόνια στην Ευρώπη έχει περισσότερα γκολ από ό,τι όλες οι ομάδες Μακεδονίας τα τελευταία 500 χρόνια. Ναι. Βρες μου άλλο δοκάρι με τόσα γκολ στην Ευρώπη. Ναι. Πες μου αυτόν που σου είπε για 3 χρόνια να σταματήσει ο ποδόσφαιρο και να κοιτάξει. Σου είπε ένας εκεί φελός, σου στείλε ένα μήνυμα. Ερώτηση. Το οποίο το κάνει θέμα εκπομπή. Σερσερή να πούμε. Στην Ευρώπη. Σερσερή. Χάρη Φωτιάδη σε άλλο κόσμο είσαι. Πιστεύεις ότι ο Φορτούνης έχει περισσότερα γκολ, δηλαδή. Ο Μέση αν έχει ο Φορτούνης τα περισσότερα τι έχει. Για πες μου, ο Μέση. Κοιλιά κάνει. Ο Ντιμπάλα τώρα που εμφανίστηκε. Τι έχει. Κοιλιά μας κάνεις. Θα βράσεις και τη βρωμομάδα σου 3 ώρα εκεί πέρα. Ηρακλή θα ακούτε. Ναι. Συνέχεια. Ναι. Είναι παιχνίδι ζωής και θανάτου σήμερα. Ναι, αλλά εγώ πληρώνομαι από το Μετρόπολη. Δεν πληρώνομαι από τον Ηρακλή. Ούτε είμαι Ηρακλή. Εσύ κάμπριζε. Τώρα την άλλη μέρα που αγόρασα κάτι όσπρια φασόλια Σισανίου. Σε κλειδώσω εδώ μέσα, σε κάνω το πρώτο έβραγμα εδώ μέσα το Πάτσκου. Βρωμόχοντρε να πούμε. Τι. Λοιπόν,
Πάμε στο Καρθατζόγλιο, Στέφανος Σωτηρόπουλος, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. Ξάδερφός του. Α, τσε καλέ. Εντάξει, γεννήσεις. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. Α, τσε καλέ. Δεν κατάλαβα το λάθος. Α, τι το λάθος. Το λάθος τι έκανε. Άμα έρθει ο νονός του εδώ πέρα θα σε χαστουκίσει. Αυτό ήταν το λάθος που έκανε. Ο παππούς του, άμα ζει, και πώς τον είπες με άλλο όνομα, δεύτερο χαστούκι. Έλα, Παναγιώτη, τι έγινε. Έλα, βγάλ τον, έλα. Έλα, αποθέωση και οι δύο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γρηγόρη, καλησπέρα, Κωστή. Είναι καλησπέρα, γεμάτο το Καρθατζόγλιο. Δεν λέγεται Καρθατζόγλιο, Καρθατζόγλιο. Καρθατζόγλιο. Α, το χιούμορ, λέγε. Για πες. Όχι, εντάξει, έχει πολύ λίγο κόσμο και νομίζω ότι μπορεί να έχουμε και ρεκόρ σήμερα αρνητικό. Δεν πήγε ο κόκκινος γι' αυτό. Το μάτς είναι καθημερινή. Ναι. Ναι, ενώ και Κυριακή θα γέμισε. Ο Ηρακλής δεν πάει. Όχι, αυτό σου λέω. Ο Ηρακλής δεν πάει. Ο Ηρακλής με τις εμφανίσεις του έχει διώξει τον κόκκινο. Αυτό το προπονητή που το βρήκατε. Λαθρομετανάστης είναι. Αυτός έκανε τον Απόλλων Λάρισα. Αυτή η προπονητή είναι περίεργη. Ναι, για πες. Κοίτα, αυτό ναι, σε αυτό συμφωνώ. Στον Απόλλων Λάρισα ήρθε. Δεν μου λες, φέτος τον Απόλλων Λάρισας ήτανε. Ναι. Αυτός έκανε τα 3-4-4-3. Ναι. Ωραίο προπονητή πήρατε. Ναι. Αυτός σε προπονητικό πρέπει να δουλέψει. Όχι σε ομάδα. Άσε ρε φίλε τώρα. Φύρανε προπονητή το Απόλλων Λάρισας. Διπλό ημίχρονα στο τελικό. 2-0-2-3. 3-0-3-4. Αυτό πήρατε προπονητή. Μόνο του μιλάει, μόνο του. Τι να κάνω, βγήκε ο ρεπόρτερ να δώσει θέση ομάδα, να δώσει εικόνα. Σιγά την Μπαρσελόνα να δώσει θέση. Άντε, μίλα. Και αυτό γελάει μόνο του. Πιο βλαμμένο πεθαίνει. Έλα. Λοιπόν. Έλα, εντάξει, αυτά τα σχόλια του Κωστή είναι βούτυρο ψωμί. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι απαραίτητα, πρέπει να ακούγονται ούτω ή άλλω. Αλλά σε αυτό που λέει έχει ένα δίκιο, γιατί κοίτα να δει. Ο Ηρακλής, νομίζω, Γρηγόρη, αυτή τη στιγμή είχε περισσότερο ανάγκη ένα προπονητή, αυτό που λέμε ειδικών συνθήκων. Δηλαδή να έρθει για 7 μάτς, το σούλι, να τσαλώσει την ομάδα. Ναι, να τσαλώσει την ομάδα. Ένα αμπράβο, κάπως έτσι. Τέτοιο. Τώρα ο Τροής είναι λίγο πιο light. Ας ελπίσουμε βεβαίως τον Ηρακλή να μην το δείξει αυτό. Να έχει δηλαδή και αυτή την, πώς να το πω, εικόνα και ο ίδιος να εμπνεύσει τους παίκτες. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το νούμερο ένα, είναι το αγωνιστικό, το βαθμολογικό. Να κάνει ο Ηρακλής το comeback και από εκεί και πέρα το Παναγιώτη, καλύτερο, τι θα κάνει σε δεύτερο. Παναγιώτη, στο Καρθατζόγλιο, τώρα εκεί που είσαι, για κοίτα γύρω-γύρω, καμιά ελληνική σημαία υπάρχει? Όχι, δεν έχει. Στα επόμενα μάτια. Να... Ωραίο ρε παιδί. Δεν είναι και παρέλαση, αλλά εντάξει, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει. Ναι. Δεν έχει. Άμα έρθω λοιπόν, εγώ τώρα με μια ελληνική σημαία εκεί, θα με κάνουν πουλούμι στο ξύλο. Τη γλιτώνω ή δεν τη γλιτώνω? Εντάξει, Κώστα, αυτό λίγο το τραβάς κιόλας. Ναι. Δηλαδή, okay, αλλά δεν είναι δάκετο, δεν είναι και αιτία για να γίνει ο χαμός. Ναι. Εγώ πάντως με ελληνική σημαία άλλου ίδιους. Από τα Καρθατζόγλιο δεν περνάω. Τέλος. Ναι. Καλό σημαία καθώς, της Alphabank, okay, της Eurobank περνάω. Ναι. Ναι. Κοίτα, πάμε στις συνθέσεις για να μπούμε λίγο και στο κλίμα του αγώνα. Τετράδα στην άμυνα ή 3-5-2. Καλός χώρος, πρέπει να το πω αυτό. Πρέπει να το πω αυτό. Σε πολύ καλή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος. Είναι ίσως τα τελευταία χρόνια από το. Έχουμε πολύ καλό πρόεδρο του Καρθατζογλίου. Είναι ο κύριος Μπιτιτζής, να πούμε. Πώς θα γίνει? Ναι. Ναι, γι' αυτό το λες. Λοιπόν, ο Τροίζης στην ενδεκάδα ξεκινά με το Γιαγκιόζη στο τέρμα. Είναι ο Γρηγοριάδης αναπληρωματικός στον αδοφυλάκα. Ο Γιαγκιόζης ποιος ήταν? Αυτός που έπιασε το πέναλτι με το στο Βέρι Άρης. Με τη Βέρι Άρης. Σταματήσαν όλοι για να βάλει τον κόλο Πασάς. Ναι, και αυτός ο οποίος σταμάτησε στο Ηρακλής Εγγυνιακός δεν έτρωγε τίποτα. Κακώς το βάζουν αυτόν. Γιατί τώρα με αυτόν τον προπονητή και με αυτή τη σύνθεση του Ηρακλή την παραγωγική, μάλλον λάθος τερματοφύλακα βάζουν. Μάλλον είναι χαϊβάνι αυτός. Δεν παίρνει από λόγια. Για πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Κουτρομάνος δεξί μπακ επιστρέφει στην ενδεκάδα. Αριστερό μπακ ο Βιτλής. Ο Ζιαμπάρης με το Μουνιός κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Κοστούλας ανασταλτικός. Ο Παναγιωτούδης λίγο πιο μπροστά του ως οκτάρι. Δεκάρι ο Κλέιτον. Στις δύο πλευρές θα παίξει ο Ντούνης δεξιά και ο Ρόβας αριστερά και ο Νιάμπουγιου στην κορυφή της επίθεσης. Κέρδισε ο Ηρακλής. Εκτός των. Κέρδισε. Γιατί το λες αυτό? Και καλή. Παίξε το διπλό να οικονομήσεις. Και βάλε και σκόρερ το Παναγιωτούδη σήμερα. Ναι. Τι σου άρεσε δηλαδή την ενδεκάδα? Καταρχήν έβγε το 3-5-2. Ναι. Οπότε σε μάχη κατακτητικό. Καλή τριάδα έχει στα χαφ. Και οι δύο πλαϊνοί μου αρέσουν. Και ο Ντούνης και ο Ρόβας. Τον άλλο τον φόρ δεν τον ξέρω. Ναι, τον Νιάμπουγιου. Ναι, αυτό δεν το ξέρω. Τι καπνοφουμάνι, μην κάνω τον έξυπνο. Εσύ θα μου πεις. Εσύ ξέρεις από αυτό. Δεν είναι.
Κοίτα, πρώτα απ' όλα δεν είναι φορ, είναι η κοψιά του για φορ. Είναι ψευτοφόρ δηλαδή. Είναι ναι, η κινήση. Εξτρεμοειδής είναι. Είναι εξτρεμ. Ναι, εξτρεμοειδής φορ, αλλά σου λέω σωματοδομικά, τον βλέπεις δίπλα στον περόνα, είναι ισοϊψής ας πούμε. Δηλαδή φορ, μου λες τώρα ότι έχει την κορμοστασιά ας πούμε και το παράστημα του περόνα με μεγαλύτερη ταχύτητα και τέχνη μου λες. Ναι, αλλά δεν είναι φορ. Δεν είναι αυτό. Ναι, δηλαδή ο Περόνε μπορεί να είναι πιο εύκολο στο σκοράρισμα, αυτός έχει πιο όμορφα τεχνικά χαρακτηριστικά. Έτσι ακριβώς. Μας, εντάξει, ωραία, εντάξει, εντάξει. Στον πάγκο εκτός του Γρηγοριάδη είναι ο Ορφανίδης, ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Αυτός ο Ορφανίδης, ο ημιφάλακρος, πώς και δεν μπορεί να πάρει θέση στην εντεκάδα, έχει πολύ καλά στοιχεία, μπορείς να δώσεις μια ερμηνεία. Καλά στοιχεία έχει και νομίζω ότι είχε ξεκινήσει φοβερά. Πού χάνει δηλαδή, στο μαρκάρισμα. Νομίζω χάνει λίγο στη δύναμη Κώστα και στην εθνική. Είναι ψεύτικος, ναι. Ναι, αυτό. Είναι, έχει πολύ πλαστικές κινήσεις, με το τζαλτζάρισμα λίγο τα χάνει εκεί. Είναι λίγο φλόρος δηλαδή. Μάλιστα. Αυτό έτσι, απλά και λαϊκά. Και επίσης σπέφτηκε πάνω στον Κλέιτον που φαίνεται ότι τον προτιμάει, τον προτιμούσε και ο Ρόκα, τον προτιμά και ο Τροίζη που είναι συμπατριώτες. Κλέιτον παιχταράς. Ναι. Κλέιτον είναι παιχταράς. Αν δεν ήταν γέρος, θα πει στο Ηρακλή δεν αρχόταν. Ακριβώς. Ο Κουκόλης επίσης στον πάγκο, ο Στάμου και ο Παυλίδης, ο πιτσιρικάς ο επιθετικός. Ωραίος. Η δόξα δράμα θα ξεκινήσει με τον Μένκα στην εστία, ο Σιώπης, ο Πεταβράκης, ο Ρουγκάλας, ο Καψάλης, ο Ανδρέου, ο Πατράλης, ο Μακρύς, ο Ροτζέρι, ο Μπαϊκαρά και ο Κρητικός είναι στην ενδεκάδα. Ο Μακρύς ποιος είναι αυτός, ο χαφ του ΠΑΟΚ, ο δυνατός, αυτός ο Μακρύς είναι. Ναι. Ο Μακρύς που ήταν και στον Ηρακλή, στον Όφη. Στον ΠΑΟΚ που ήταν. Ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, ναι. Ναι, αυτό ναι, το παιδί, ναι, ένα άτεχνο δυνατό παιδί, ναι. Δυνατός, ναι. Δυνατό ακριβώς, παιδί, δυνατό ακριβώς. Παιδί, ναι, ναι. Όπως το λες. Ο Λαμπύρης, ο Ρεβιθόπουλος, ο Σαμπανίδης, ο Ρεβιθούλης, ποιος ο Ρεβιθούλης. Του Ποπάει ο Ρεβιθόπουλος, έπαιζε πέρυσι στον Ηρακλή. Α, ο Ρεβιθόπουλος δεν έπαιζε. Ο Αυγενικού, ο Λεμονής, ο Κρούς και ο Πέρεθ είναι στον πάγκο για τη δόξα του Δημήτρη Σπανού. Ο Μπεκιάρης από την Καρδίτσα διαιτητής. Ο Μπεκιάρης. Μπεκιάρης. Οι επόπτες ποιοι είναι. Στεφανής Καρδίτσας, Βογιατζής Καρδίτσας και τέταρτος είναι ο Θεοχάρης από τη Θεσσαλία. Ποιος είναι αυτός ο τέταρτος. Θεοχάρης από τη Θεσσαλία. Θεοχάρης. Ναι. Δεν είναι αυτός ο γιος του τροπετίστα που όπου σας βρίσκει σας κάνει σεξ. Α, έτσι το λένε, Θεοχάρη, δεν το ξέρω. Όχι, όχι, αυτός πώς το λένε, αυτός ο γιος του τρομπετίστα που πάει τσάμπα στις αποστολές. Αυτός ο Σιώπης που παίζει στη Δράμα, ποιος είναι, ξέρεις. Ο Σιώπης. Ναι. Πού να ξέρω ποιος είναι. Ο αδερφός του Σιώπη τον αδερφός του. Είναι που κάνει τον έξυπνο. Δεν ξέρω τι να κάνω. Είδες που είσαι άσχετος. Είδες που δεν ξέρω τι. Μιλάς τρέλα και πνεύμα. Μπράβο, Γρηγόρη, μπράβο. Δεν ξέρει ότι αυτός ο Σιώπης είναι αδερφός του. Όλη η Ελλάδα το άκουνα. Άμα πάει στο Κολονάκι ο Σιώπης, θα σταματάει και θα βγαίνουν φωτογραφίες με το Σιώπη. Έχει δίκιο Γρηγόρη. Ναι, 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 ναι. Ο αδερφός του Σιώπη. Θα πούνε και εσύ είσαι ο Σιώπης που παίζει. Ο Σιώπης τον Άρη είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τρεις γκόμενες στην καθισιά του ρίχνει αυτή η δημοσιότητα. Να έχεις υπόψη ο Σιώπης. Το ξέρει ο Γρηγόρης. Τι θέση παίζει Γρηγόρη αυτός. Αριστερό μπακ. Μπακ παίζει αριστερό. Στη δόξα δράμας. Ναι. Αριστερό μπακ παίζει. Ναι, ναι, ναι. Αριστερό μπακ παίζει. Μπράβο Γρηγόρη. Είναι τόσο ψηλός σαν τον αδερφό του. Ή βγήκε από τη μάνα μεριά. Δεν μιλάς ρε ηλίθεια. Ναι, ναι. Τώρα σου είπα και ποιος είναι και τι θέση παίζει. Μπράβο Γρηγόρη. Πάλι πνεύμα πουλάς. Για τον αντίπαλο του Ηρακλή. Μπράβο Γρηγόρη. Για πουλάς πνεύμα. Το ξέρει, το ξέρει, το ξέρει. Το ξέρει. Μπράβο Γρηγόρη. Το θέμα είναι πώς θα παρουσιαστεί ο Ηρακλής στο παιχνίδι. Θα κερδίσει 2-0 ο Ηρακλής. 1-0, 2-0. Θα κερδίσει, το λέω εγώ. Σκόρερ Παναγιωτούδης από τα χαφ. Σε rebound, τάσο σου. Άκου, Παναγιώτη, άκου μήνυμα. Κόκκινη έπαιξα διπλό τη δόξα δράμα και over. Πιστεύω ότι μετά αυτό που ο ραπ μόλις πληρώνει. Σκόρερ Παναγιωτούδης. Πόσο δίνει. Μόλις πόσο δίνει. Πόσο δίνει. Καλό χαφ είναι. Έμεινε λίγο στάσιμο στη φυσική. Αλλά είναι καλό χαφ. Βάλε σκόρερ στάσιμο στη φυσική. Ναι. Απ' τη δόξα τον πήρε ο Ηρακλής, έτσι. Επειδή είπες για τον Ρεβιθόπουλο πριν. Είναι και αυτό. Καλό χαφάκι ήταν και αυτός. Και στον Πανιόνιο, εντάξει, η πτωτική πορεία, β' εθνική, είναι καλός. Παναγιωτούδης. Θα βάλει τσαπατσούλι γκολ, πιστεύω σήμερα. Είναι περίπου 50 φίλοι της Δόξα Δράμας επίσης στο καφέ. Όπω κατάντια και η Δόξα Δράμας. Ωραία, έχουν πέρασει στις φυτίες από κάτω και καπνίζουν χαράλαμπο αυτοί που φαίνεται. Αντί να έρθουν στο γήπεδο. Έχω δει Δόξα Δράμα, εγώ μακεδονικό εδώ στην Νέα Πολ, 500 νοματέοι. Έχω δει Καλαμαριά, Δόξα Δράμα, 1000 νοματέοι. Βρίζαν τον Καλαϊτζίδη. 50 άτομα είναι. Ναι, είναι λίγοι. Είναι η κατάσταση παράλληλη με τον Ηρακλή. Δηλαδή, βαθμολογικά οι δύο ομάδες είναι στον ένα βάθμο διαφορά. Έτσι. Οπότε είναι απογοητευμένοι και στη Δράμα. Είναι απόλυτα φυσιολογικά. Ο Μπύρος είναι ο κύριος Μπύρος εκεί. Δεν το έχω τσεκάρει. Άμα το δεις, ζητώ 500 άρκο, θα σε δώσει. Ούτως ή άλλως
Όποιο το ζητάει λιθανικά και γύρισε θα δίνει. Χτύπα το ένα 500 άρικο, να ξέρει. Ξέρεκο τη πήρε, το ναι. Πήρε 15.000 λιθανικό. Ναι, ξέρει. Έκανε και το 200. Αυτό, άμα δεν το έχει τεσσαρισμένο, δεν το λέει. Ναι. Κατά λοιπόν... το ψήρισε τον πύρο, πάει. Άμα δει τον πύρο, πε του με ρεπόρτερ του Ηρακλή, σε φέρω στην ομάδα του χρόνου, θα μπω μπροστά, δώσε ένα 1.000 άρικο πε. Να κάνουμε κάνα ψιστήρι, Ένε γιατί. Πάρτε, δεν ξέρετε να τα κάνετε τα λεφτά. Ούτω ή άλλω άσχημο είναι οι γυναίκε δεν τον αγαπάνε. Θα μου πει λεφτά, μα έχει μπορεί να τον αγαπήσουν οι γυναίκε. Λοιπόν. Πάει στη δράμα. Πάει στην ώρα που έδωσε η Ηρακλή. Βλέπω ότι το διπλό τη δράμα καταποντίζει το διαδίκτυο. Καταποντίζεται. Καλά. Και κόκκινη στον Παναγιωτούδη πότε ο άλλο. Μόλι τώρα. Με έστειλε δελτίο. Όπου δεν υπάρχει. Λοιπόν, να σου πω αποδόσεις. Πάμε λίγο στα κουμάρια. 1,65 του Ηρακλής, 5,40 η δράμα. Πολύ. Χ, 3,10. 3,50. 3,10. Ούτε... Άσχετος μιλάμε. Δε... Τι κάθομαι. Εσύ που είσαι σχετικός, γιατί φοράς το ίδιο που κάμισο 20 χρόνια και τα μάτια. Το ίδιο που κάμισο. Ναι. Αυτό. Εσύ που είσαι σχετικός με το. Άμα δουν τα μάτια σου οι γύφτοι, ούτε θα μπουν μέσα να το κλέψουν. Γι' αυτό το. Ναι. Πολύ πιο μοιρασμένο το περίμενα το μάτς και στοιχηματικά γιατί. Νομίζω ότι είστε ο ίδιο μήκο. Αλλά το έχουμε και εικόνα του Καφτατζόγλου. Γεμάτο το Καφτατζόγλου. Στη φιλοσοφική σχολή. Για το χορτάρι πάντως που λες όλος. Στη φιλοσοφική σχολή. Φαίνεται και από την τηλεόραση. Είναι εξαιρετικό. Μπράβο. Και στον Κλαβίνα που είναι εκεί και κάνει δουλειά. Αν είχε και ίντερνετ της προκοπής του Καφτατζόγλου, ακόμα καλύτερα θα ήταν. Ναι. Δεν έχεις άδικο. Εδώ φτάσαμε στο σπίτι να φτάνουν ταχύτητες 200 και 500 και στο Καφτατζόγλου έχει 4 το ίντερνετ. Δεν υπάρχει. Ισχύει, θα το ρυθμίσει ο κύριος Μητητζής, είναι καλός. Λοιπόν, με κλασικά και ανώλευκα ο Ηρακλής, εκείνη την φανέλα που θυμίζει πιο πολύ το ατρωμί του. Το έχουμε πει αρκετές φορές αυτό, το έχουμε σχολιάσει. Η δόξα με λευκά, μπαίνουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Ωραία. Έτσι δίνω τράβα ένα διάλειμμα, Χαρούλα. Πέτα λοιπόν, το καρσί. Πάρε ανάσες, θα πούμε σε λίγο. Τι ανάσες, τι σαν και σένα, ψοφίμη. Νέο παιδί είναι, τι ανάσες να πάρει. Τι, επειδή μίλησε λίγο, τι, επειδή κουράστηκε, εσύ κρέμασα τα στήθη σου. Γιατί πρέπει να πούμε δύο μηνύματα και να πάμε στη διάλειμμα. Πρέπει να πούμε. Πρέπει. Λέγε. Λοιπόν, ο παδός του Ολυμπιακού ήταν αυτός που έγραφε για τον Φορτούνη. Ναι. Και λέει: δώσε ένα μήνυμα στην 7. Ναι, σειρά 7 του Ολυμπιακού. Αν ο Μαρινάκης, ο χοντρός, λέει, πουλήσει πάλι την ομάδα και η 7 του κάνει πλάτες, πρώτοι αυτοί θα φάνουν τους κορνέδες. Ναι. Εντάξει, χάρη από Ερυθρόλευκο, Μόναχο. Από πού θα τους φάνε όμως, αυτοί είναι οργανωμένοι. Πρέπει να είναι άλλος οργανωμένος σύνδεσμος. Υπάρχει. Μεμονωμένα πώς θα πας στους οργανωμένους. Σωστό το ερώτημα. Δηλαδή, αν πάω εγώ με δύο άτομα στους οργανωμένους, θα με φάνε λάχανο. Σωστό. Πρέπει να έχω και εγώ οργανωμένη ιστορία από πίσω. Καλά, εσύ είναι ανοργάνωτος ούτως ή άλλως. Ναι, ανοργάνωτος. Αυτό δεν είναι. Σωστό, έχει δίκιο. Σε έχεις απόλυτο. Έδωσε άσου την Ηρακλή. Ναι, τον έδωσε και το πιστεύω και σκόρε τον Παναγιώτου. Γιατί υποφέρω, ρε. Δηλαδή, μια φορά ένα καλό στη ζωή του μπορεί να κάνει. Γιατί το πιστεύω. Όποιο έχει μια φανέλα τη δράμα τρα παιδιά του φέρει, συγγνώμη παιδιά από τη δόξα, σα παρακαλώ γιατί να σωθούμε. Να δω γιατί. Και αυτοί κινδυνεύουν. Και αυτοί παίζουν κατηγορία, τι νομίζεις. Δεν είναι εύκολο. Τι τραβάμε. Ηρακλής δόξα δράμα. Φτάσαμε να είναι ντέρμπι παραμονή. Πόσα άτομα είναι, έχει μια τριάντα άτομα. Άκου που καταντήσανε τον Ηρακλή. 60 άτομα να έχει το γήπεδο. Δες που καταντήσανε τον Ηρακλή να παίζει αγώνα παραμονής με τη δόξα δράμα. Τι τον καταντήσανε. Οι διοικούντες. Βρήσατε τον πρόεδρο. Οι διοικούντες. Η μάμα. Οι διοικούντες. Όχι, εγώ λέω τα πράγματα πώς είναι. Οι διοικούντες. Διαφημίσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε στους 95,5 των FM, Μετρόπολης ακούτε, παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας. Αρκεί να κρατάτε την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, να τηλεφωνήσετε το 18133 και όλα τα υπόλοιπα να τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Για οριστική λοιπόν διαγραφή του οχήματός σου, γρήγορα, αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, όλα με ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Μην ξεχνάτε τον τεράστιο διαγωνισμό, τον σούπερ διαγωνισμό του Μετρόπολης 95.5, καθώς δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίζουν τα ψώνια όλης της χρονιάς. Μπες τώρα στο metrospot.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις και πάρε αυτόματα μέρος στις κυκλώσεις από Δευτέρα. Καθημερινά από τις 7.20 το πρωί μέχρι από τις 9.20 το πρωί. Μέχρι τις 8.20 το βράδυ ανακοινώνεται ένα όνομα τυχερού ακροατή. Μπαίνετε αυτόματα για τη μεγάλη κλήρωση και εντός 30 λεπτών πρέπει να επικοινωνήσετε με το Μετρόπολης 95,5
για να κλειδώσετε τη συμμετοχή σας και να κερδίσετε τα ψώνια για μια ολόκληρη χρονιά. Είναι μια προσφορά από τα σούπερ μάρκετ όλα, ακόμη πιο φθηνά. Ιατρούχο Γούση 59 Σταυρούπολη, Αλεξάνδρου Σταύρου 20 στην Καρυλάου, Αναξημένους 26 και Δωρλαίου στην Καοτούμπα και Εθνικής Αριστάσου 16 στην Καλαμποριά. Δηλαδή είναι παντού και δυτικά και ανατολικά. Πάμε στον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο στο Καρατζόκλιο. Ο Ηρακλής ξεκίνησε δυνατά. Δεν έχει γίνει όμως ακόμα η μεγάλη φάση για γκολ. Παναγιώτη. Ακριβώς Γρηγόρη, 7 λεπτά παιχνιδιού στο Καφτατζόγλιο. Ηρακλής και Δόξα Δράμα στο 0-0 στην 24η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Football League. Ο Ηρακλής έχει ξεκινήσει δυνατά, δεν έχει κάνει φάση. Έχει κάνει στη την παρουσία του περιμετρικά της περιοχής του Μένκα και έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα δεξιά, λίγο πιο κάτω από το ύψος που είναι ο πάγκος του Ηρακλή, που είναι συνέχεια όρθιος ο Μαρσέλο Τροίζη, με τον Σίλβα Κλέιτον στην εκτέλεση από τα δεξιά. Η μπάλα πηγαίνει προς το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, πάσα από τον Σγιαμπάρη στη μικρή περιοχή, βγαίνει και μπλοκάρει ο Μένκα. Η Δόξα Δράμας επίσης με ένα 4-2-3-1, με τον Μένκα στην εστία, ο Σιώπης τελικά είναι δεξί μπακ. Ο Πεταβράκης αριστερό, ο Ρουγκάλας με το Καψάλι στο κέντρο της άμυνας, ο Μακρύς με τον Ανδρέο, ανασταλτική μέση επιτελικός, ο Πατράλης στα αριστερά, ο Μπαϊκαρά στα δεξιά, ο κριτικός στην κορυφή, ο Ροτζέριο Μάρτινς για τους μαυραετούς. Και επίσης έχω παρατηρήσει ότι ο Ντούνης παίζει από την αριστερή πτέρυγα για τον Ηρακλή, έχει έρθει στα δεξιά ο Ρόβας, οπότε προφανώς ο Τροίζη θέλει από τον Μάρκο Ντούνη να χρησιμοποιεί το δεξί του πόδι, δηλαδή να συγκλίνει προς τα μέσα και να επιχειρεί και σουτ για να απειλήσει κατά αυτόν τον τρόπο ο Ηρακλής από τα πλάγια και δεξιά. Ο Ρόβας βλέπω ένα πλάγιο εδώ, ούτε καν ακούμπησε τη γραμμή η μπάλα. Ο Μπαϊκαρά δίνει πλάγιο για τον Ηρακλή. Δεν ξέρω αν το πρώτο σφύριγμα μας δείχνει κάτι, θα το δούμε στη συνέχεια. Πάμε παρακάτω. Για να δούμε. Ο Κλέιτον με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή και αριστερά ανεβάζει για τον Βιτλή. Η σέντρα του Βιτλή, ο Μενκά θα μπλοκάρει στο πρώτο δοκάρι. Ο Ηρακλής παίζει αρκετά από τα αριστερά και με τον Βιτλή και με τον Ντούνη. Αλλά δεν έχει καταφέρει να τροφοδοτηθεί όπως προφανώς θα ήθελε ο Νιαμπουγιού, ο επιθετικός του Ηρακλή δηλαδή. Παίζει αρκετά κοντά το Κλέιτον και κάνει κάτι ο Τροίζη που δεν το έκανε ούτε ο Ρόκα ούτε άλλος προπονητής στον Ηρακλή. Έχει βγάλει τον Κλέιτον πολύ ψηλά σε αυτά τα 10-15 μέτρα. Σαν δεύτερο φόρτο βγάζει, ναι. Έτσι. Και νομίζω ότι εκεί του ταιριάζει πιο πολύ αυτό. Δεν είναι για πολλά μέτρα κι αυτός τώρα. Δεν είναι για. Δεν είναι και για πολλά. Αυτό θα σου έλεγα. Κωστή. Δεν είναι για πολλά χιλιόμετρα ο τύπος, να πούμε. Εντάξει. Πλέον για να εκμεταλλευτεί, νομίζω, ο Ηρακλής τον Κλέιτον πρέπει να τον αφήσει σε έναν ελεύθερο ρόλο, μόνο να δημιουργεί σε αυτά τα 10-15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και να πάρει κάποιες ατομικές ενέργειες πάνω του. Διαφορετικά, όταν τον έβαλε και οχτάρι ο Ρόκα για να χτίζει παιχνίδι από τα μετόπιστεν, εγκλωβίζεται και ο Κλέιτον και δεν έχει καθ' την ελευθερία κινήσεων που τον έχουμε συνηθίσει να έχει γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η Δόξα από τα δεξιά στο δεκάλεπτο είμαστε, παραμένει αυτό το 0-0 με τον Μάρτινς έξω από την περιοχή. Ο Ρόβας έβαλε την κόντρα, ο Μάρτινς συνεχίζει με μια πολύ ωραία τρίπλα, αποφεύγει τον Κουτρομάνο, υπάρχει φάουλ από τον Κουτρομάνο, υπάρχει όμως πλεονέκτημα γιατί μπάλα είναι και πάλι σε πόδια παικτών της Δόξας. Από τα αριστερά με τον Πεταβράκη και τον Μάρτινς θα κάνει μια σέντρα η οποία δεν είναι καθόλου καλή. Ο Γιαγκιόζης αφήνει την μπάλα να κυλήσει out. Λοιπόν, πάρε μια ανάσα να ξεκουραστείς γιατί το πνευμόνι να πούμε θέλει. Ξέρω εγώ. Πες δεν κουράζεις. Εντάξει, δεν κουράζεται το παιδί συνέχεια να μιλάει τι. Και να ανοίξουμε γραμμές και να έχουμε και τον. Τι κομπλεξικό σα, να ακούσουμε τον Ηρακλή. Εντάξει ρε φίλε, τώρα τι βλέπω. Τι κομπλεξ είναι αυτό. Είπαμε 1-0 με τον Παναγιώτη. Παραμονή είναι. Εντάξει ρε φίλε. Τώρα. Τόσο κόμπλεξ έχεις με τον Ηρακλή. Τώρα μας ακούνε στον δρόμο. Τόσο κόμπλεξ έχεις με τον Ηρακλή. Μας ακούνε στον δρόμο τώρα. Λοιπόν τα 3 εντάρια ελεύθερα. Βάλε. Εγώ είμαι δημοκράτης, αλλά εντάξει, όποιος θέλει τηλεφωνεί. Δημοκράτης. Εντάξει. Τι είμαι εγώ. Αριστερός φασίστας είμαι εγώ. Τι είμαι. Εσύ. Δημοκράτης. Πάρε τις γραμμές. Εσύ κι αν είσαι αγόρι. Τι είμαι. Αριστερός φασίστας ή δεξιός. Αν σε πιάσει κανείς θα λερωθεί. Εντάξει. Πάμε σε κόσμο. Πάμε στον κόσμο, ναι. Έλα φίλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Ατρομητάρα εδώ. Ατρομητάρα, ναι. Καλή επιτυχία εύχομαι στην ομάδα σου. Τώρα που το έδωσε, δεν θα απασχολήσω πολύ. Μια χαρά. Δεν θα απασχολήσω πολύ. Δύο πραγματάκια θέλω να πω. Για πες. Καταρχήν, Κωστή, εντάξει, με τον Κουλούρη σου φταίει η Πατουλίδου. Με τον Κολοβό ποιος σου φταίει. Ο Πύρος Δήμας, η Δεβεντζή. Για πες μας, ποιος σου φταίει με τον Κολοβό που γίνει ρεζίλη. Τον Κολοβό, εγώ γίνα ρεζίλη με τον Κολοβό. Ναι. Ποιος έγινε, εγώ μωρέ. Άντε φύγε από εδώ μωρέ με την εθνική σας από εδώ. Άντε, ανοησίες. Τον έκοψε. Τι να τον κάνω τώρα. Δεν τρέπεσε. Τον Κολοβό. Κόμπλα. Ξεθάψατε τον Κολοβό τώρα να πούμε. Το κάρφος ο Κολοβός. Άντε εκεί με τον Γιανακόπουλο να πανηγυρίζει εκεί το βουτυχτή εκεί πέρα. Τι σέπω τις αμαρτίες. Άντε τώρα από δεν εκεί πέρα. Ξεροχλίδης τι σημαίνει. Ούτε ξέρει όλα.
Είναι τι, του ποιότικη έκφραση. Ο Ξενογλίδης, για σένα. Αριστερό μπακ στη Δράμα είναι. Ναι. Και ο Πεταβράκης και δεξί είναι. Εντάξει. Πάει η εκπομπούλα σήμερα με τη γριά. Στέλνουν μηνύματα εδώ. Εμείς ανοίγουμε. Ποιος το λέει αυτό? Ένας Παόξης. Ένας Παόξης. Μπλέξαμε, λέει. Μπλέξαμε. Με τη γριά μπλέξαμε και τέτοια. Μπλέξαμε λοιπόν, τη γριά. Και έτσι λέει, δεν το υιοθετώ. Να το, να το, να το. Δεν το υιοθετώ. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, ναι. Έλα, καλέ μου άνθρωπε, λέγε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Ακούτε. Ναι. Κυρία Έννη. Κυρία, θα καμνείς, γιατί η Μαρία από Κωνσταντινοπολίτικα. Γεια σου, Μαρία. Σας ακούω συνέχεια. Ο Κωστής έχει πολύ μεγάλη γνώση. Είδες. Ο κύριος Αραπτόπουλος εννοώ. Και οι υπόλοιποι. Σας ακούω μέρα νύχτα. Τα φυλάκια μου στον κύριο Χιλιππίδη. Αυτά. Με ξέρει ο κύριος Αραπτόπουλος. Με έχει δει. Ναι, έχετε έρθει από εδώ. Ναι, ναι. Είμαι χοντρούλα η Μαρία. Α, έχετε παχουλά. Όχι, ναι. Όχι χοντρούλα. Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Να κάνετε λοιπόν περπάτημα. Το σέιχ σου εδώ δίπλα είναι. Εγώ πήγα την Κυριακή. Έβγαλα βάδι τρέξιμο, σπριντάκια και ιστορίες. Και το βράδυ θα τρώτε βραστά, δεν θα τρώτε αλκοόλ. Αυτά ιστορίες, θα χάσετε τα κιλά. Τι αλκοόλ, πού είναι το αλκοόλ? Για μένα αλκοόλ. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα νικήσει ο Ηρακλής. Δεν ξέρω. Πιστεύω. Και εγώ αυτό βλέπω. Το βλέπετε στην τηλεόραση το μάτς? Ναι, ναι. Ναι. Και εγώ αυτό βλέπω. Ναι. Έγινε. Πιστεύω να το πάρει. Να είστε καλά. Άντε, και εσείς, ναι. Καλό. Επόμενη γράμμη, παρακαλώ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνουμε? Μια χαρά, εσείς τι? Να αλλάξω όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Να αλλάξω λίγο το θεματάκι. Ναι, άλλαξε το, άλλαξε. Να μιλήσουμε λίγο για την κυρία που συλλάβανε στη Λαϊκή. Όπου θέλετε. Ό,τι θέλετε. Ναι. Τα τερλίκια. Τα τερλίκια, ναι, τα τερλίκια. Καταρχάς, είμαι ευγνώμων για αυτή την ελληνική αστυνομία που έχουμε. Πάτε, διότι... πάτε. Όχι, όχι. Πρέπει την αστυνομία τη στείλαν. Θα σου εξηγήσω. Καλά κάναν και τη στείλαν και καλά έκανε με τη σειρά της και τη συνέλαβε τη γιαγιάκα, γιατί πάταξη. Στη στιγμή έκανε πάταξη η αστυνομία. Δεν είναι... Γιαγιά φοροφυγάς πήγε να γίνει. Απλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι την Πέμπτη το βράδυ, ναι, το προηγούμενο βράδυ πριν συλλάβουν τη γιαγιάκα, ήταν δύο τύποι έξω από, από την πόρτα του σπιτιού μου. Ναι. Θέλαν να μπουν σπίτι μου. Ναι. Από την Πέμπτη το βράδυ περιμένω να έρθει η αστυνομία. Δεν πρόκειται. Καταλάβατε. Είμαι πολύ ευγνώμων που έχουμε μια τέτοια ελληνική αστυνομία. Πάλι τέτοια. Άκου εδώ. Πάλι τέτοια εντολή έχει. Γιατί αντί Πατακού και Παπαδόπουλου θα ερχόταν η αστυνομία. Θα σκότωνε τον κλέφτη, θα ήταν άλλη κατάσταση. Η αστυνομία εκτελεί εντολές. Όταν θα έρθει ο άλλος έξω από το σπίτι σου, εγώ έχω κουμπούρα μες στο σπίτι, άμα θέλει να μπει, κακό του κεφαλιού του. Δεν θα περιμένω εγώ την αστυνομία. Μαζί με την καμπούρα και μια κουμπούρα. Κακό του κεφαλιού του όποιος μπει στο σπίτι. Έχει μέσα οπλοστάσιο. Λοιπόν, ανάλογα την κοινωνία που ζεις, ανάλογα πρέπει να φέρεσαι. Η αστυνομία όμως, ο στρατός, οι δημόσιες υπηρεσίες είναι εντολοδόχοι. Δεν είναι αυτόνομοι οργανισμοί. Αυτό θέλω να ξέρεις. Το 90% των Ελλήνων αστυνομικών είναι χρυσαυγίτες. Όταν πάρει όμως ο υπουργός εντολή, δεν μπορεί να κάνει παράβαση καθήκοντος. Πάμε επόμενος κύριος. Ναι. Καλησπέρα. 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 Έλα, φίλε. Έλα, ραπ. Καταρχάς, καλά τα λες. Το 90% των αστυνομικών είναι εξαρτήτες, αλλά δεν λες ότι και το 90% των εκπαιδευτικών είναι προοδευτικοί και αριστεροί. Το 90% των εκπαιδευτικών είναι προοδευτικοί, γι' αυτό τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν γράμματα και μαθαίνουν γράμματα στα φροντιστήρια. Οι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύουν την νεολαία να κάνει καταλήψεις και οι αστυνομικοί πάνε και τους ξυπάνε. Κατάλαβες, έχουν μια πολύ ωραία κοινωνία. Όποιος δεν έχει λεφτά και πέσει τώρα σε ελληνικό νοσοκομείο, σε ελληνική αστυνομία, όπου πέσει είναι πρόβλημα, σε ελληνικό γιατρό που είναι στο νοσοκομείο, την έχεις βαμμένη να πούμε. Επειδή λοιπόν θέλω τη γνώμη σου για κάτι που τα λες κύμα και τσουβαλάτα και σε παραδέχομαι, δεν έχεις αναφερθεί καθόλου στη χθεσινή αντιπροσωπεία των ΠΑΕ στο Βασιλιάδη. Πήγανε, ναι, τους τα είπε ο Βασιλιάδης. Απουσίαζε Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, και οι οποίες απαιτήσανε να πέσουν δύο ομάδες και όχι τέσσερις. Ναι. Πώς κρίνεις το γεγονός ότι έχουν υπογράψει μια συμφωνία για να πάρουν κάποια λεφτά οι 7 άστεγες ομάδες και σε αυτή τη συμφωνία έχουν υπογράψει τη σύμβαση που έχουν... Σαν εσύ που έχεις υπογράψει μια σύμβαση επειδή με το Μετρόπολης που δουλεύεις και ξαφνικά σκάς μύτη και λες στον ιδιοκτήτη και στον εργοδότη σου που σου δίνει τα λεφτά, ξέρεις κάτι, μπορεί να υπέγραψα τη σύμβαση εγώ, αλλά δεν θέλω ρε παιδί με αυτά που υπέγραψα τη σύμβαση να ισχύουν. Εγώ θέλω να πέσουν μόνο δύο και να πάρω και τα λεφτά και του χρόνου. Όπως έχουμε συμφωνήσει να πάρω τα εκατομμύρια. Ναι. Δεν τα βλέπεις ότι γίνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα αυτά? Έτσι. Ναι, πώς το βλέπεις αυτό όμως, ειλικρινά, πώς το βλέπεις αυτό? Φυσιολογικό.
Κάθε χρόνο, κάθε χρόνο γίνεται. Δεν είναι πρώτη φορά που έγινε. Δηλαδή, ρε παιδιά, σε αυτή τη χώρα έχουμε ταβατζίδες στις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Καλά, το ξέρεις. Από εμάς περιμένεις. Δηλαδή, συγγνώμη. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Δεν έχει ξανασυμβεί. Τι λες. Δεν έχει ξανασυμβεί. Θα αστειεύεσαι. Με δημόσιο χρήμα. Από το 10 μέχρι σήμερα, κανείς δεν ξέρει πώς θα πέσουν, πώς θα ανέβουν, ποιος θα ανέβει, ποιος θα πέσει. Η σύμβαση με δημόσιο χρήμα, με ελληνικό δημόσιο, δημόσιο χρήμα των φορολογουμένων πολιτών και να έχουν ταβατζί στο δημόσιο χρήμα. Εκτός από το τραπεζικό σύστημα και τις τράπεζες, βγήκαν και οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Ξέρω ότι τα ταβατζή έχουν την τράπεζα. Οι τραπεζίτες δηλαδή και οι τράπεζες είναι οι ταβατζίδες που πρημοδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο χρήμα. Το δημόσιο τους πρημοδοτεί με τις ανακεφαλοποιήσεις. Τώρα θα ανακεφαλοποιούμε και τις ΠΑΕ. Φύγες. Φιλιά. Παρακαλώ. Έλα, Βίλε. Γεια σας. Καλώς τον. Λοιπόν, ήθελα για, το, όχι, για τον τελευταίο, τον προηγούμενο, να δώσω και εγώ συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία για αυτό που έκανε. Άντε πάλι. Φρέει η ελληνική αστυνομία, παίρνει εντολή. Στη δική μου περίπτωση είχαν έρθει οι αστυνομικοί και καθόταν 100 μέτρα μακριά γιατί νόμιζαν ότι εγώ μαζί με τον άλλον ήμασταν οι εγκληματίες και δεν ερχότανε. Όταν πήγα κοντά τους και τους είπα, ρε παιδιά, γιατί δεν έρχεστε, σας έχουμε καλέσει. Ναι, και πού ξέρουμε ποιοι είστε εσείς. Λοιπόν, ήταν αυτό που λέμε, ας πούμε, πρέπει ο εγκληματίας να δώσει πρώτα τα διαπιστευτήριά του για να γίνει η σύλληψη ή να επέμβει η αστυνομία. Στη γιαγιά, λοιπόν, επιδείξαν πάρα πολύ σωστά αντανακλαστικά. Ελπίζω να συνεχίσουν έτσι προς τον πολίτη όταν τους καλεί και πραγματικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε και εκπαιδευμένο στρατό και εκπαιδευμένη αστυνομία, η οποία όμως είναι, δεν είναι αυτόνομη. Εσύ συγγνώμη, έχει εντολή η αστυνομία. Τώρα. Ένα λεπτό. Ένα τόνο λαθρέα τσιγάρα πουλάνε οι Ρώσοι στην πλατεία στον τέλος επάνω, πάνω από την Εγνατία. Τα ζήγησες. Απροκάλυψα. Ένα τόνο. Περνάει ο αστυνόμος από εκεί. Δεν έχει εντολή να συλλάβει κανέναν. Ξέρεις ότι άμα πάρουν εντολή σε τρία λεπτά τους έχουν πιάσει. Ναι, με συγχωρείς. Αυτό που λες τώρα, να την απαλλάσσει την αστυνομία, κάθεται, προσέξτε. Αυτό της αρέσει αυτή η συμπεριφορά. Η αστυνομία. Το ερώτημα σε αυτό που λέει ο Κώστας είναι ποιος δίνει εντολή, να συμβαίνει αυτό. Ευθεία αστυνόμος. Συγγνώμη, ποιος δίνει. Δεν μου λες. Ένα, ένα. Ποιος δίνει την εντολή. Ο υψηλόβαθρος. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι γίνεται λαθρεμπόριο. Κάποιος δίνει εντολή και δεν έχει ίδιο όφελος. Ο αστυνόμος, ο υψηλόβαθμος αστυνόμος, ο ταξίαρχος. Κάποιο κόμμα τον έβαλε εκεί. Στις κρίσεις αξιωματικών. Είναι υποχρεωμένος. Πόσα πανεπιστήμια πρέπει να πάμε για να κατανοήσουμε ποιος δίνει εντολή να συμπεριφέρεται έτσι η αστυνομία. Είναι πάμε πως φανάρι ποιος είναι, ρε παιδιά. Δεν είναι θέμα αστυνομίας. Είναι θέμα πολιτείας. Ναι, δεν είναι θέμα από μόνο ότι κάποιος δίνει δεν εντολή. Δεν είναι θέμα αστυνομίας, μην το πάτε θέμα... το έργο αλλού. Ότι κάποιος δίνει εντολή δεν είναι πρόβλημα. Το τάγκ όταν μπήκε μέσα να πούμε επί χούντας, έδωσε εντολή δεν άλλος, δεν μπήκε μόνο το ότι κάποιος δίνει την εντολή αυτή, ναι. Δεν είναι πρόβλημα, δεν είναι θέμα. Εκεί να πάτε να ψάξετε, όχι τώρα αστυνόμος. Ποιος δίνει την εντολή. Ποιος δίνει την εντολή, ναι. Το κράτος, η πολιτεία. Είναι πολύ γενικό αυτό. Τι πολιτεία. Κάποιος πρέπει να δίνει. Τι ο υπουργός δημόσιας τάξης. Ποιος υπουργός δημόσιας τάξης. Τι υπουργός δημόσιας τάξης. Ποιον βολεύει να υπάρχει. Αυτή η κατάσταση. Το ΣΔΟΑ γιατί δεν μπαίνει μέσα. Η εφορία δεν μπαίνει εκεί που περπατάμε και κάνουμε τζόκινγκ στο Λευκό Πύργο και πουλάνε όποιος θέλει ό,τι θέλει. Αν πάγω και πουλήσαμε, πιάσει. Ποιος δίνει εντολή. Μάλιστα. Αν βαφτώ μαύρος καρκαλιάρης, να πούμε, με κάμελ και πω ότι είμαι αφρικανός. Εσύ τι πιστεύεις. Τι πιστεύεις. Τι πιστεύεις. Προσωπική εκτίμηση. Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό. Τι γίνεται αυτό. Πώς το ερμηνεύεις. Έξοδος των Ελλήνων στο εξωτερικό, ναι. Είσοδος των ξένων, αλλίωση πληθυσμού κτλ. Απλό είναι. Υπάρχει εντολή από πάνω. Δεν είναι θέμα πολιτείας. Δεν νομίζω ότι το πολιτικό το φίλο σου. Απείλαξε και την πολιτεία αυτό. Ποιος? Η πολιτεία, εντολή από πιο πάνω. Ρε απικία είσαι, το έχεις καταλάβει. Αφού είσαι απικία. Προτεκτοράτο. Είμαι απικία για να το βάλω εγώ με τον αστυνόμο. Πάμε παρακάτω. Έλα ρε φίλε τώρα. Πιο βαθύ είναι το θέμα. Ο αστυνόμος. Έλα φίλε, ναι. Έλα, εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε εσείς. Ακούς. Τι, κουφός είμαι. Καλά ρε, είναι δυνατόν να ασχολείστε ρε με τον Ηρακλή ρε. Πάμε επόμενη γραμμή ρε. Νεόπλουτε. Μάγκα εσύ, μου στραφώνεις και το στόμα. Ναι. Εσύ δεν ασχολείσαι με τον Ηρακλή. Βρήσαν τη μαμά του Προέδρου. Οι παοξίδες, οι ευγενικοί άνθρωποι. Δεν βρίζουν μαμάδες αυτοί. Άιντε, πάμε. Παρακαλώ.
Μα βλέπεις να έχω τον Ηρακλή εδώ πέρα. Καλησπέρα, τον έχω 5 λεπτά και ο Φουκάρας έχει άλλα 5. Αλέξανδρος. Πάμε. Λοιπόν, καλώς τον. Όχι, σε ηρώτερα ακούω. Το πήρε το φάρμα. Ακούσε λίγο. Έλα, γόρι. Ο Άννας, η μία πουλάει για να βγάλει χατζηλίκι γιατί δεν φτάνει σύνταξη. Πουλάει το γιο της, 90 χρονών, η κοπεργυναίκα. Την κλείσανε εκεί πέρα. Είναι κρίμα, ρε παιδιά. Και οι μαύροι εδώ κάνουν. Και ο μαύρος έχει προνόμια, ρε φίλε. Ο μαύρος έχει προνόμια γιατί είναι λαλοδαπός. Λοιπόν, βάψου μαύρος, πάρε και το τρελόκαρτο, άμα σε τολμήσει σε κουνήσεις. Ο Πόκο Λόκο Λευκός είναι, βάφτηκε μαύρος, να ξέρεις. Και βλέπω εκεί τον Αργομανής, τι τους έχουν εκεί τον Αργομανής, εκεί στο Θεαγένιο. Περνάς από την Καμάρα, εκεί στην Καμάρα γίνεται το βράδυ χαμός. Ένας φίλος μου προχθές πήγε από εκεί και πέτα πιστολίες και από το κεφάλι του έτσι γιουζίμ, ζίμ, φεύγανε πιστολίες. Πριν κάνα δύο χρόνια μου είχε πει ένας φίλος μου. Έλα να δώσω ένα δερμάτινο να μην κινδυνεύει. Το κουμπί θα σου δώσω κόκκινο. Να σου δώσω ένα δερμάτινο Αλεξίσφαιρο εγώ. Πότε πάμε να κάνουμε την καινούργια χορηγία. Θα τα κάνουμε την καινούργια χορηγία. Κάνουμε και πόσο λένε και διαφήμιση. Και λεφτά θα σου αρπάξει. Πότε θα πάμε σε εκείνο το μαγαζί. Όποτε μπορείς εσύ και σήμερα μα θες πάμε. Σήμερα λοιπόν, δύσκολα. Σάββατο θα πάμε. Να πω. Σάββατο. Το κράτος και η ελληνική αστυνομία κάνει το καθήκον γιατί πήγε καρφωτή. Την καρφώσαν τη γιαγιά και πήγε και την πιάσανε. Ναι. Γιατί οι μικροπολιτές εκεί πέρα έχουν άδειες και αυτή δεν έχει. Κλείσε. Επόμενη γραμμή. Είναι... Αλέξανδρε, το Σάββατο θα πάμε να κάνουμε τη χορηγία. Θα σου δώσω το 20%. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι σε νοιάζει, Ερκοκή. Κουλιού και εσύ, ρε τσουβάλι, να πάρει και εσύ. Έλα. Ναι! Ναι! Ναι, εγώ είμαι. Εσείς, ναι. Στους δασκάλους, σας ψάξει λίγο ο κύριος που είπε πριν ποιος είναι πρώτη δύναμη. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει 45% στους δασκάλους και ο ΣΥΡΙΖΑ 20%, άρα συνολικά 70% παίρνουν τα δύο κόμματα που μόνο αριστερά δεν είναι. Στο Πανεπιστήμιο, στους δασκάλους, πρώτη είναι η Δάπνο Δουφουκού. Τι είναι αυτό που λένε 1% είναι αριστερή. Ναι, η Δουφουκού. Για ψάξει τους συνδικαλιστές εκεί τι γίνεται. Όποιος και να είναι, φίλε, πρώτος δασκάλι είναι η Δουφουκού, άμα δεν πάει φροντιστήριο, άλλα γράμματα δεν μαθαίνει. Ναι, απλά το λέω γιατί το είπε τώρα αυτός. Ή δουφουκουρθουκού είτε το άλλο είναι, εγώ το είναι την ουσία και το άμα τη με νοιάζει εμένα, άμα είναι δουνουνουνουνουνουκουφουκού, πώς τη λένε, δεν με ενδιαφέρει. Και για τους συνοπαδούς μου που παπτζίδες που κατηγορούμε τους Ολυμπιακούς, ας ψάξουμε να δούμε η οικογένεια Σαββίδη ποιον κόσμο προωθεί στα ψηφοδέλτια του Δήμου Θεσσαλονίκης, γιατί όλοι οι επιχειρηματίες είναι επιχειρηματίες, δεν κοιτάνε, το κέρδος τους κοιτάνε. Εννοείται. Και ναι, τάχα ο Σαββίδης θα βγει εναντίον της Μπρεσπών, αλλά στην Οτοπούλου βάζει εκεί από ό,τι μαθαίνω τον κολλητό του. Βρε ο ΠΑΟΚ ΣΥΡΙΖΑ είναι, το πήρατε χαμπάρι μόνο. Τον κολλητό του Γιωργάκη. Βρε ο ΠΑΟΚ ΣΥΡΙΖΑ είναι. Άσε, ο ΠΑΟΚ ΣΥΡΙΖΑ είναι. Γι' αυτό λοιπόν ας μην φωνάζουμε ζήτω ο Σαββίδης, ζήτω ο Σαββίδης. Γιατί... Ας κάτσουμε να δούμε την πραγματικότητα. Ο Παοξής φωνάζει για την ομάδα του, όχι για το τι κάνει από εκεί πέρα. Ναι, δεν μπορεί να φωνάζει μια είμαι εναντίον συμφωνία των Μπρεσπών και μετά γιατί να λέει ότι είναι δεν μπορείς να είσαι Χρυσαυγίτης και να είσαι Παοκτζής. Αποκλείεται. Χρυσαυγίτης Παοκτζής δεν μπορεί να είσαι. Τι να λέμε τώρα. Όχι. Λοιπόν, καλά. Επόμενος. Το είπα στον ίδιο τον Γκρέγκο, τον βουλευτή. Λέει γιατί δεν μπορείς. Λέει δεν μπορείς του. Άλλαξε ομάδα, λέω η κόμμα. Λέει τι να, γίνε ΣΥΡΙΖΑ, του λέω ο Ολυμπιακός. Κάνε κάτι. Ναι. Και σε τρελός με. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έλα, φίλε. Καλά. Καλά. Τώρα σε πήρε καμπάρι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλό μεσημέρι. Καλώς τον. Λοιπόν, ο κόσμος έχει γεμίσει από αυτούς που ξέρουμε και φωνάζουν, ξέρεις ποιος είμαι εγώ και που θα σε στείλω. Κατά τα άλλα ψάχνουμε να βρούμε τι πηγαίνει στραβά. Η υγεία φυσικά μάλλον δεν μπορούσε να τα μιλήσει στα ελληνικά από ό,τι είπανε και δεν γινόταν σαφέστατο αυτό που ήθελε να πει. Ότι ακάμιλουσε για την άκουσα σε ένα βελτίο ειδήσεων. Δεν μιλούσε ελληνικά. Δεν μιλούσε λοιπόν, ελληνικά, μόνο από ό,τι ακάμιλουσε. Κάθε ένας εξηγεί ό,τι θέλει. Πάντως όποιος θέλει προστασία παραπάνω να πάει στον κολλητό του που ψηφίζει και έχει από 2-3 προσωπική φρουρά και να νιώθει εκεί πέρα ασφάλεια. Αυτά που ακούγονται είναι να είχαμε να λέγαμε. Ο καθένας παίρνει και βγάζει το κόμπλεξ του. Εγώ αυτό είχα να πω. Χαίρετε. Επόμενος. Πάρουμε ένα ακόμα και πάμε Καφτατζόγλιο να ακούσουμε λίγο γιατί το πολύ παιχνίδι κέντρο βλέπω. Πολλές κλειστούς χώρους βλέπω. Ναι. Ναι. Στο ένα μηδέν το βλέπω. Έλα φίλε, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Καλά, εσύ τι. Από Αθήνα. Ναι. Πρόσφατα από Αθήνα είμαι. Έλα. Είμαστε γνώμων στο ελληνικό κράτος που θα πληρώσει το πρόστιμο κυβέρνηση. Ποιο πρόστιμο θα πληρώσει κυβέρνηση. Το πρόστιμο της γιαγιάς θα πληρώσει λάθος κυβέρνηση κάνεις. Λέει. Αρνήθηκε η υγεία να το πληρώσει κυβέρνηση. Αρνήθηκε να το πληρώσει κυβέρνηση. Αρνήθηκε. Α, βγάλανε, δεν το ξέρω. Μέσω του δικηγόρου της αρνήθηκε να το πληρώσει και θα πληρωθεί απ' αλλού. Μάλιστα. Αυτοί είμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
Παρακαλώ. Ρε εσείς, η γιαγιά αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Αυτή τη στιγμή οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν φορολογία 60%. Άμα... 60. Μην και βάλτε όλα πόσο πέφτει. Εάν δεν κλέψει. Το 80 αγγίζει. Εάν δεν κλέψει. Σήμερα ο Τσίπρας ήταν με 40 νοματέους, να πούμε, επιχειρηματίες, θα πάνε στα Σκόπια εκεί και θα κάνουν επιχειρηματικότητα. Αν δεν κατέβει στο 20% ή στο 25% η φορολογία, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Έρχεται στα δικά μου λεγόμενα. Ναι. Ότι επειδή, αν δεν πέσουν οι φόροι. Οι φόροι όμως, πάλι από τον Τσίπρα ή το Μητσοτάκη, δεν παίζει ρόλο αν θα πούνε κάτι. Δεν γίνεται. Αυτά είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολιτικοί Έλληνες είναι μάνατζερ μιας εταιρείας που λέγεται. Το ξένο συμφερόντων. Είναι μάνατζερ. Και ό,τι τους λένε κάνουν. Είναι με δεμέ... Απικία είμαστε. Λοιπόν, πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα για την ομάδα της Δόξας. Ένα σούτ έγινε από τα δεξιά, από σέντρο, η μπάλα πέρασε out. Καλό το σούτ. Πάμε στον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Η κίνηση, η προσπάθεια. Μέστε το τελείωμα δεν ήταν καλό. Ναι, ευτυχώς για σένα. Παναγιώτη. Έλα πάνω. Στο 28 λεπτό στο Καφτατζόγλιο παραμένει το 0-0. Αυτή, όπως είπατε πολύ σωστά, Γρηγόρη και Κώστα, ήταν η πρώτη ευκαιρία στο μάτς. Στο 27 λεπτό στο κόρνερ του Μάρτινς από τα αριστερά. Η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και εδώ φάνηκε αυτό το πρόβλημα που έχει ο Ηρακλής όλο το πρωτάθλημα στις στατικές φάσεις. Δεν υπήρξε αντίδραση. Ο κριτικός βρέθηκε μόνο στο δεύτερο δοκάρι. Έκανε το σουτ. Το τελείωμα δεν ήταν σωστό. Η μπάλα πέρασε out. Σε ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής έχει πολύ τακτική μέσα του, αλλά έχει και πάρα πολλά λάθη, ιδιαίτερα στο κέντρο και από τις δύο ομάδες, και από τον Ηρακλή και από τη Δόξα, με αποτέλεσμα να μην ξεχωρίζει καμία εκ των δύο. Και εκτιμώ απόλυτα σωστά μέχρι στιγμής να είναι αμφότερες στο 0. Ο Ηρακλής προσπαθεί να βρει τρόπους να δημιουργήσει, να βρει ελεύθερο τον Κλέιτον για να ανοίξει το παιχνίδι στα δύο άκρα, αριστερά και δεξιά. Δεν έχει καταφέρει ο Βραζιλιάνος να απεκλωβιστεί από τη μεσαία γραμμή από τον Ανδρέου και τον Πατράλη και τον Μακρύ που τον έχουν κλείσει πολύ σωστά. Και από την άλλη ο Ηρακλής δείχνει επίσης να μην έχει αυτή την εύκολη πάσα να βγάλει την μπάλα από τη μεσαία γραμμή προς τα μπροστά. Αμυντικά δεν έχει αντιμετωπίσει προβλήματα, η Δόξα δεν έχει πιέσει για να κάνει κατοχή και να τον απειλήσει με οργανωμένες στιγμές, αλλά κρατά πάρα πολύ εύκολα επίσης μακριά από την περιοχή του Μέγκα, τους επιθετικούς, τον Κιανόλευκο, και προσπαθεί να βγάλει την κότρα κατά κύριο λόγο με τον Μάρτη και τον κριτικό. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο τετράλεπτο, πεντάλεπτο που ο Ηρακλής έδειξε πιο ρεξάτος, πιο ευδιάθετος, μετά τον είδαμε πολύ συγκρατημένο, παρότι πιέζει ψηλά, αλλά να κάνει πάρα πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη, ναι. Και αυτό έχει διπλό αντίκτυπο, Γρηγόρη. Και δεν μπορεί ο ίδιος να δημιουργήσει προϋποθέσεις και δίνει και το δικαίωμα. Βλέπω ότι ψάχνουν συνέχεια τον Κλέιτον, όπου και αν πάει, ναι, και να κάνει κάποια κάθετη πάσα είτε προς τα πλάγια είτε προς τον άξονα για να βγάλει. Μέχρι τώρα δεν έχει βγει τίποτα. Κοίτα, έτσι όπως πάει το μάτς, δεν ξέρω αν ο Τροΐζη έχει βάλει στο μυαλό του να παίξει περισσότερο από τα αριστερά, όπως επειδή στο Ηρακλής, γιατί ο Σιώπης πήρε την κίτρινη κάρτα. Δηλαδή θα μπορούσε εκεί να πιέσει ακόμη περισσότερο, να ανεβάζοντας ψηλά το Βιτλή που ούτως ή άλλως είναι μπακ που ανεβαίνει, αλλά να παίξει και με τον Ντούνι που είναι διεισδυτικός και έχει τώρα την μπάλα στα πόδια. Ανοίγει για το Ρόβα, μη στην περιοχή ο Ρόβα στο πλασέ, η μπάλα κοντράρει με τα πόδια ο Μένκα, νέο πλασέ από τον Ρόβα, η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων από την δεξιά γωνία του Μένκα. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη στιγμή για τον Ηρακλή στο 30 λεπτό. Την χάνει εδώ που ο Ηρακλής βρήκε χώρο από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση, και με τον Ντούνι να ανεβαίνει και με τον Ρόβα να μην κάνει σωστό τελείωμα. Η μπάλα κόντραρε κιόλας στον αμυντικό, στον Καψάλη. Μπέρδεψε τον τερματοφύλακα της Δόξας, όμως είχε σωστή αντίδραση. Ίσως θα έπρεπε να σπάσει την μπάλα αριστερά που ήταν μόνος του ο ποδοσφαιριστής. Δεν του βγήκε του Ρόβα. Εντάξει, έγινε και μια κόντρα εκεί. Δεν ήταν κακό το τελείωμα. Λοιπόν, με αυτά. Έχουμε φτάσει στο 30 λεπτό, 31ο στο Καφτατζόγλιο. Παναγιώτη, πάρε μερικές ανάσεις καθώς πρέπει να κάνουμε απαραίτητο διαμυστικό διάλειμμα. Να πάμε τις ανάσεις, ρε. Όλοι το ίδιο λέτε. Πάρε μερικές ανάσεις. Τι θες? Ξεκουράσου λίγο, μωρέ. Τι θες? Καλά, φρέντο. Πάρε μερικές ανάσεις. Το ίδιο. Όποια εκπομπή ακούω. Πιέσαι ένα χαμομήλι και επαναρχόμαστε. Πιέσαι ένα ουίσκι. Εντάξει, πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 4. Έγινε, Αλέξανδρε, κλείσε, κλείσε. Ναι. Διαβάζω ένα μήνυμα. Ναι. Λέει, καλησπέρα, η αστυνομία δεν έχει εντολή να μην τσαλαμβάνει τους μαύρους. Έχει εντολή να μην μειωθούν αυτοί που προμηθεύουν με εμπόρευα τους μαύρους.
Και με πήρε τηλέφωνο ένας επιχειρηματίας στο διάλειμμα, ο οποίος ζήτησε να μην πω τα στοιχεία του. Ναι. Ο οποίος κάποια στιγμή απέναντι το μαγαζί του ήταν κάποιος ο οποίος έβριζε, φώναζε, έφτυνε, έκανε και κάλεσε την αστυνομία. Πήγαν και τον ψάχναν να δουν αν χρωστάει τίποτα στο Σέγγεν. Και λέει, γιατί ρε παιδιά, λέει, αν θες λέει κάτω μήνυση. Από σένα τουλάχιστον μπορεί να πάρουμε και τίποτα, αν χρωστά στην εφορία. Και τρελάθηκε ο άνθρωπος. Κάλεσε γιατί γινόταν κάτι το οποίο ενοχλούσε τους πελάτες. Όχι, να άκουσα δεις. Εγώ έμαθα στη ζωή μου να μην φωνάζω την αστυνομία ούτε το δικαστή. Στην Ελλάδα. Αν ζούσα σε ένα κράτος άλλο, θα πήγαινα με τους νόμους του κράτους. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να πάμε με τον νόμο του ισχυρού και με την παραβατική πλευρά της ιστορίας. Και αυτό διάλεξε τον καλτ δρόμο. Για να μπορώ να επιβιώσω. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Καλό, ναι. Το οποίο μου το εξομολογήθηκε φίλος, ο οποίος γυρνάει τον κόσμο. Ναι. Που είναι η δουλειά του τέτοια. Ναι, είναι και κοσμογυρισμένος. Ωραία. Όχι, είναι η δουλειά του τέτοια. Ναι, ναι. Μου λέει, έχει έναν Αυστριακό, ο οποίος τον βλέπει συνήθως στα καλοκαίρια εδώ. Ο Αυστριακός. Ναι. Αν τον δεις, λέει, όποτε έρχεται, μπύρες, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι, λέει, σκρύπα. Ναι. Κάποια στιγμή, λέει, πήγαμε Βιέννη. Τι? Κάποια στιγμή, λέει, είμαι στη Βιέννη. Ναι. Ο τύπος λέει που έβλεπε να οδηγεί χωρίς ζώνη, σκνήπα και αυτά εδώ και να. Τύπος και υπογραμμός. Λοιπόν, στη Βιέννη μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο, το πρώτο πράγμα που έκανε έβαλε τη ζώνη. Ναι. Πάνε στο εστιατόριο και τι παραγγέλνει. Λέει πήρε τα πούμε. Όχι, λέει. Χυμό. Έτσι. Ο Αυστριακός. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το από πού κατάγεσαι, με το πώς εφαρμόζεται η νόμη. Έτσι, μπράβο. Κατάλαβες. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε. Ναι, κομμέ. Ναι, φίλε, εσύ. Το κόκκινο θέλω λίγο. Εδώ είναι ο κύριος Πάρτονα. Κόκκινη την ποντιακή τη γλώσσα τη γνωρίζεις? Όχι, καμία σχέση. Πώς λες ότι μιλούσε ποντιακά η γιαγιάκα? Εγώ δεν σου λέω ότι δεν είναι τα πόντια, αλλά μιλούσε καθαρά ρώσικα. Α, δεν το ξέρω, οκ. Okay. Ναι, γιατί δεν ακούσαμε. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν είναι πόντια. Ο μπορεί κύριος Αβίδης αλλά... ρώσικα μιλάει για ποντιακά. Όχι, φίλε, εντάξει, ότι πεις δεν είναι χώρο. Μιλάει και ποντιακά. Και τα δύο, μάλιστα. Και τα δύο, ναι, αλλά η γιαγιάκα μιλούσε καθαρά ρώσικα εγώ που την άκουσα. Πάντως, η κόρη της γιαγιάς, την είδα τώρα στο Facebook, ναι. Είναι μέλος της Χρυσής Αυγής και από τα πιο φανατικά μέλη, να έχεις υπόψη σου. Δεν με νοιάζει εγώ αυτό. Ναι, ναι, γιαγιάκα, ναι, την ομιλία το συμπληρώνω, ναι. Ήταν ρώσικα μιλούσε. Φίλε μου, δεν αμφιβάλλω, δεν μιλούσε ελληνικά. Δηλαδή, η γιαγιά από τη Ρωσία είναι Χρυσή Αυγή, η κόρη. Τι με νοιάζει εμένα γιατί. Ωραία, κάτσε, γιατί νοιάζει εμένα, απλά θέλω να ρωτήσω. Ο Ραπτόπουλος το λέει αυτό. Ο Ραπτόπουλος το λέει αυτό. Ο Ραπτόπουλος το λέει, το ψάξε. Εγώ δεν ξέρω αν είναι. Μέλο τη Χρυσή Αυγή από τα πιο φανατικά μέλη. Εγώ επισημαίνω ότι δεν άκουγα ποντιακά, άκουγα ρώσικα. Ναι. Μάλιστα. Επειδή είμαι πόντιο και ξέρω. Σε ευχαριστώ που μα ενημέρωσε. Οκ. Να σε καλά. Παρακαλώ. Έλα, Βίλε, ναι. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε Σύστη. Ραπτόπουλε. Διαφωνώ σε πολλά μαζί σου. Ναι. Αλλά στο θέμα εθνική και πατριτοσύνη και τέτοια συμφωνώ 100% να το ξέρεις. Είσαι κομμουνιστής? Δεν είμαι κομμουνιστής, όχι. Απλά είμαι ο παντός του ΠΑΟΚ. Πολύ καλά κάνεις. Και βλέπω ότι στην κερκίδα του ΠΑΟΚ, επειδή πηγαίνω... Μπλέχτηκε η κατάσταση, ναι. Έχει μπλεχθεί μια κατάσταση. Λοιπόν, ακούστε κάτι να δείτε, μάγκες, να πούμε. Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από έθνικη θρησκεία. Θέλετε, δεν θέλετε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ κατά βάση του είναι ένα προσφυγικό σωματείο. Δεν νοείται ρατσισμός στις τάξεις των ομάδων του ΠΑΟΚ. Αφού υπάρχουν λογιόλογοι μεσαίδες. Πιατέλα. Ορίστε. Στην κερκίδα όλων των ομάδων, όχι μόνο του ΠΑΟΚ, έχουν μπει τα κόμματα και οι παρατάξεις πέρα από το οπαδικό. Και έχει μπερδευτεί πολύ η δουλειά. Αυτό πρέπει να σταματήσει, Ραπτόπουλε. Αυτό σημαίνει... Τα οπαδικά κινήματα είναι σε μεγάλη πτώση. Σημαίνει αν όχι δεν είναι όπως ήταν την εποχή του Μανάβη, του Κλαδά και του Τρίγωνου, που είχε μια πολύ μεγάλη δυναμική το οπαδικό κίνημα. Ναι. Δεν γίνεται να είναι ίδιο, Ραπτόπουλε, 30 χρόνια είναι έτσι σκηνικό. Εντάξει, είπαμε. Αλλά πιστεύω ότι σημαίνει διχασμός αυτό το πράγμα. Ναι, βέβαια. Και συγχαρητήρια και συγχαρητήρια στη 4 για την ανακοίνωσή της τότε με την Εθνική. Μη σώσει και πατήσει στη Θεσσαλονίκη μας και στην Τούμπα. Ναι. Άντε, γεια. Κάποιος φίλος με ενημερώνει ότι ποντιακά μιλούσε, όχι ρώσικα. Τώρα θα μαλώσουμε τι μιλούσε γριά να πούμε. Δεν ξέρω. Εγώ ούτε ποντιακά ξέρω, ούτε ρώσικα. Γιατί ξέρεις ελληνικά. Σιβδά τα λες κι αυτά. Δηλαδή εγώ είμαι Σιβδός. Δεν είσαι, ρε. Okay. Λειψά τα λες. Λειψά. Άμα το κοπανίσεις το έργο. Αν το κοπανίσω.
Θα δει ο καφές είναι κομπανιστός. Τώρα μετά τον καφέ τι θα γίνει. Τώρα καλά είμαστε. Τι ρε. Πάμε. Πάμε. Θέλω να ρίξω μια σούρα μαζί σου και θα είναι και ένα τρίτο άτομο το οποίο θα είναι και κοινός φίλος μας. Να έχεις υπόψη. Ναι. Ναι. Από το Μπαγκλαντές. Έλα φίλε, ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλώς το να. Πότε ψυχικό. Καλώς το ψυχικό των σερών. Έλα. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, εσύ αυτοί θέλουμε να είμαστε λέει καλοί πολίτες, να ακούμε στους νόμους. Γιατί ρε παραπονιούνται, το βρήκαν τη γιαγιά και πέρα και την πιάσαν και τι έγινε δηλαδή. Καλά η γιαγιά αν πουλούσε δυο τριλίκια τώρα τι θα γινόταν πλούσια. Γιατί να βγαίνει να πουλάει δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Εδώ κυρφίκης με τους άλλους, με την κάρτα υγείας και τον κακάτσι, φάχαν τα τερά τους. Τέλος πάντων έτσι είναι, τι να κάνουμε, δεν αλλάξουμε την κοινωνία, εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι, ναι, τώρα γίνεται ολόκληρο, έγινε, και εγώ πιστεύω ότι αυτό το θέμα έγινε όλο βαλτό, ήταν φτιαγμένο κάπως, γιατί δεν ασχολούν τώρα μια εβδομάδα με την γιαγιά τώρα που πουλούσε τρελίκια, μην τρελαθούμε κιόλας. Ναι. Ναι, να το κάνει η κόρη για να πάρει δημοσιότητα, να χωθεί στην Χρυσή Αυγή και να φώναξει η ίδια την αστυνομία. Ναι, βέβαια. Πες γι' αυτό, δεν το πήρε καμπάρι ο κόκκινο στην Ελλάδα, τι μπορεί να γίνει κι αυτό. Τώρα με μια γιαγιά που πουλούσε. Και μια γιαγιά τώρα να βγάλει βουλευτή την κόρη. Εγώ έχω τώρα, εγώ πουλάω λαϊκή, είμαι παραγωγό κυπριακών. Εγώ. Έχετε στη λαϊκή και μια γιαγιά και πουλάει μαϊντανίκη αυγά και ξέρω εγώ. Μαϊντανίκη αυγά, ναι. Παράνομα κι αυτή. Τη λέω ρε γιαγιά, αν έρθει ο έλεγχο και με. Και τα βάζει στον πάγκο μου πάνω και δίπλα. Αν έρθει ο έλεγχος και με πιάσει μένα, όποτε βλέπει κανένα φεύγει αυτή, αφήνει τα πράγματα της και στον πάγκο. Η γρία. Άμα δει και με γράψουμε ένα 500 ευρώ, μετά τι θα κάνω εγώ. Θα πάει το μεροκάμι του για σένα τζάμπα και δεν. Σωστά. Έτσι να τα τα πάει. Είσαι νομοταγής ή δεν είσαι. Πάει τελείωσε, φύγε επόμενο. 44 λεπτό. Έκτρομα στο Καφτατζόγλιο. Δώσε Καφτατζόγλιο. Δώσε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο που πλησιάζουμε στον ολοκλήρωση. Δεν νομίζω να κρατήσει καθυστερήσει. Πόνε σαν τα μάτια σου. Σε πάω σε οφθαλμίατρο εγώ. Ναι. Νομίζω όλη τη χρονιά, αλλά εντάξει και το σημερινό. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Πω. Από ποδόσφαιρο ελάχιστα πράγματα στο Καφτατζόγλιο. Ένα λεπτό έξω από το πράγμα. Αν πα στα 5x5 θα δει μεγάλο θέαμα. Όχι, τι είναι αυτό, ρε φίλε. Πιο πολλές φάσεις. Η αλήθεια είναι ότι οι Ηρακλής και Δόξανδρά μας έχουν κάνει από μια τελική, από μια καλή στιγμή. Σωτηρόπουλε, έχω παρακολουθήσει δεκαετία 70 τέλη και αρχές 80 πολύ β' εθνική. Και έχω δει παιχνιδάρες και παιχταράδες και γεμάτα γήπεδα. Αυτό το πράγμα είναι. Δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε, όχι και νομίζω. Έχω δει ναούσες, έχω δει καβάλες, έχω δει δράμες. Έχω δει να πούμε ναούσες, έδεσες, Ολυμπιακούς Βόλου Λάρισες. Έχω δει τάντερά μου πιερικούς. Με μπαλάρες, με προπονητάρες, με παιχτάρες. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Έχει πέσει πάρα πολύ το επίπεδο, Κώστα. Και γι' αυτό. Νομίζω ότι για τον Ηρακλή σαν οντότητα ήταν μια ευκαιρία φέτος, ένα πρωτάθλημα που δεν έχει ξεχωρίσει καμία ομάδα, να έκανε μια χρονιά και να ξανάβγαινε στη Super League. Αλλά τον κράτησαν πίσω όλα αυτά τα λάθη που έχει κάνει. Έχει κάνει πάρα πολλά λάθη και σήμερα. Έχουμε τελευταίο σφύριγμα από τον Μπεκιάρη στον πρώτο ημίχρονο. Το απόλυτο 0 στο σκορ, από μία ευκαιρία οι δύο ομάδες, ένα πάρα πάρα πολύ κακό παιχνίδι και από τον Ηρακλή και από τη Δόξα. Έχει κάνει απέλτιο ο Ηρακλής αλπινιστή, άσπρο. Ναι ρε, έχει. Ο Βιτλής έχει αυτό το θέμα, ναι. Ο Βιτλής είναι αλπίνος. Ναι, έχω ένα φίλο αλπίνο, καινούριο μοντέλο στην εκπομπή και αριστερό, άκρα αριστερό και αντιδραστικό στοιχείο. Είναι αλπίνος, ωραίος είναι. Και πρέπει να παίξει περισσότερο και από την πλευρά του Ηράκλης. Δεν παίζει με τον Αλπίνο. Δεν παίζει τον Μπακ. Ναι. Πού να το δει αυτό τώρα ο Βραζιλιάνος. Ο Βραζιλιάνος θα σε κάνει προποτζίδικο. Θα είναι, θα λέει, θα δίνει στοιχεία. Ωραία. Πάρε μια ανάσα και ερχόμαστε και το δεύτερο ημίχρονο. Ορίστε. Έλα φίλε, επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, Γρηγόρη, γεια σου. Γεια σου φίλε. Μ' ακούς? Ναι. Γυναίκα είσαι λοιπόν, φίλε ή άντρας, τι είναι αυτό το τίποτα. Έλα ρε άντε αμάνω ρε αυτό που σε βαρέθηκα πια. Τι είσαι άντρας ή γυναίκα. Άντρας, λοιπόν. Άντρας είσαι. Λοιπόν. Σαν αρσενική αγριά μιλάς, για λέγε. Για τότε να σε πω μαλάκα. Τι σου, τι να, εγώ σε έβρισα. Εγώ σε είπα ότι η φωνή σου μοιάζει. Αφού δεν ζητήσαν τον ίδιο, έκανα ό,τι μπορούσα. Τι να σε κάνω, φίλε. Επιτρέπεται να βρει σε μια εκπομπή η οποία δεν έχουν βρει ποτέ 16 χρόνια κανένα. Πώ βρίζει. Μα και αυτή η φωνή άντρα είναι τώρα. Μην είναι δυνατόν τώρα. Είναι η δική σου.
Βρε γαϊδουρινή είναι η δική μου, αλλά να παίρνει ο άλλος τηλέφωνο και να λες είναι γυναίκα μπάσα. Θέλει να μου μιλήσει και κάνεις ό,τι μπορείς για να βρεις. Άντε. Τον αγανάκτησες. Πάμε, πάμε. Αντί να του δει συγγνώμη, άντε, φύγε του τη λες και από πάνω. Φωνή είναι αυτή. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Μάλιστα, κύριε. Έλα, ρε, τόσο μαλακά. Ντροπή σου, φίλε. Να παίρνετε σε άλλη. Σε μια εκπομπή με γαλλικά πιάνο. Με πέντε πτυχία ο κάθε ένας από εδώ πέρα. Δομικών έργων ο κόκκινος. Εντάξει, εδώ πέρα είναι ο άνθρωπος. Δελασάλ. Ο οποίος τροφοδοτεί τον Παμπινιώτη με λέξεις για το επόμενο έργο του και εσύ βρίζεις. Αν θέλετε να βρίσετε εκεί να πάρετε σε άλλη εκπομπή, όχι στη δικιά μας. Σας παρακαλώ τώρα. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε και οποιοδήποτε θέλετε με τάξη, με τάκτ, με οτιδήποτε παραβατικό. Όχι ύβρις κύριοι. Σας παρακαλώ, ακούν και γυναίκες με παιδιά με στα ταξιά να πούμε. Ε? Ταξιά. Ταξιά. Έτσι τα έλεγε η γιαγιά μου Ζαμπέτα. Ορίστε. Ήρθανε, λέει, πήγανε στο γάμο με τρία ταξιά. Έλα, φίλε, ναι. Ακούγομαι. Ναι, 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 ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν σε ακούμε, μεγάλε. Λοιπόν. Βγάλ τα διαόλια από το κινητό σου. Βγάλ το hands free του Bluetooth και μίλα. Εμένα λέτε. Ναι. Τον άλλο να. Δεν έχω hands free. Τότε, φαντάσου να είχες. Τότε να πάρεις άλλο κινητό, επόμενη γραμμή. Ναι. Τι κινητό είναι αυτό που πήρες, τσιγκουναρά να πούμε. Έλα, φίλε. Τι κάνετε. Καλά, αυτός καμπάνα η φωνή. Έλα, φίλε. Τι είπε ο Παοκτής πριν. Τι είπε. Ο Παοκ πάνω από το έθνος και το κράτος δεν θα δεχτεί την εθνική. Έτσι πιστεύει. Έτσι δεν. Τι. Όταν λοιπόν οι φίλοι Παοκτσίδες σταματήσουν να χρησιμοποιούν το εθνικό σύστημα υγείας, σταματήσουν να χρησιμοποιούν τους δρόμους που πληρώνουμε εμείς οι υπόλοιποι, ναι, και δεν κάνουν χρήση των παροχών του κράτους, ναι, τότε πολύ ωραία να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Και στο γήπεδο που θα τους φτιάξει το κράτος τώρα θα έχουν την εθνική κάθε φορά. Το κράτος γιατί δεν τους το φτιάξει. Ποιος θα τους το φτιάξει. Ο κύριος Σαβίδης. Οι εκτάσεις γύρω ποιανού είναι. Του Σαβίδη, ναι. Του πυροβολικού. Ποιο πολεμικού. Το πυροβολικό τι είναι, του πάω και είναι το πυροβολικό. Ποιο πυροβολικό αρεκόκι. Στο πυροβολικό ανήκει το έργο. Πυροβολικό αρεκόκι. Για να ρωτήσω. Πάντων, αυτό ήθελα να πω. Μην το παίζουν τώρα και οι κρατικοδίαιτοι που παουξίδες ότι δεν θέλουν φ***ες. Μπράβο. Λοιπόν, όσο για το φίλο Γρηγόρη που φώναξε την αστυνομία. Δεν ζαβίστε την ώρα των ακροατών. Ναι. Να του πεις του φίλου σου, άμα τον ενοχλεί κάποιος, να πάει να κάνει μήνυση. Δηλαδή, όποιον ρούν τη φάτσα δεν κουστάρει, αυτός θα μπαίνει να έχει την αστυνομία του μαζεύει. Και εγώ τσακώθηκα με μία στη γειτονιά μου, γιατί πάλκαρες εδώ και τα λοιπά, την έριξε κάτι πινελίκια να πούμε, φώναξε την αστυνομία. Τι ήρθε η αστυνομία, μια μήνυση με έκανε, δεν με έκανε. Και θα φωνάξω την αστυνομία του, πότε δεν μου αρέσει η φάτσα του. Η αστυνομία συλλάβει εμένα. Δουλειά βρήκαν τώρα. Αυτά, λοιπόν. Χαιρετώ. Ούτε σφαλιάρα την έδωσε, ούτε χωνθιά την έδωσε, ούτε την έριξε κανένα δυο βρυσίες. Αυτό το ξέρουμε. Ναι. Τι, σε έχω πει εγώ ψέματα. Ωπε εσύ. Πάμε. Εσύ και το ψέμα είναι έννοιες αντίθετες. Έλα ρε, ναι, ξάδερφε του Εσώπου εσύ. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ναι, κύριε. Ναι. Μ' ακούτε. Μάλιστα. Ναι. Είχα καλέσει και νωρίτερα που με είπατε είχαν σφρί. Λοιπόν, είμαι 45 χρονών οπαδός ομάδος Θεσσαλονίκης. Δεν έχει σημασία. Πια, γιατί το νόημα είναι άλλο. Τρέπεσαι να το πεις, φίλε. Δεν τρέπομαι, δεν θέλω να περάσω άλλο νόημα. Δεν α, έχω... α, συγγνώμη, ναι, εντάξει. Δεν έχω λόγο. Πήρε προηγουμένως ένας φίλος του ΠΑΟΚ και είπε ότι οι ομάδες είναι πάνω από έθνη και θρησκεία. Ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό είναι ΠΑΟΚ. Πάνω. Γι' αυτό. Έχω τραβηχτεί με την ομάδα μου στην Ελλάδα. Έχω αφήσει δουλειές. Έχω αφήσει τα πάντα, έχω κλάψει, έχω στεναχωρεθεί. Αλλά δεν υπάρχει αλλά περίπτωση πήγε 45... την ομάδα να τη βάλω πάνω από τη θρησκεία. Τώρα στα 45, κάτσε. Στα 45 ναι. Στα 55 στο πρώτο έβρεμα το ρίχνεις αφού, αφού είμαστε εμείς 45 και ίσως είμαστε λίγο πιο όρημα από κάποιους μικρότερους, ας πάρουν κάποια μηνύματα. Και επειδή ξέρω, εσύ στα 25 ρε φίλε τα ίδια θα έλεγες. Τώρα, ναι. Πες μου. Συγγνώμη. Εσύ στα 23 τα ίδια θα έλεγες τώρα αν έπαιρνες τηλέφωνο. Όχι. Όχι, έχεις δίκιο, όχι. Μπορεί να ερχόσουν εδώ με κάνα καλάθικο και να μας έκανε σουρωτήρια να πούμε. Όχι, δεν αλλά ναι, ας περάσουμε, γι' αυτό ξεκίνησα και σου είπα 45, γιατί έχεις δίκιο αυτό που λες, ας περάσουμε τα μηνύματα σε κάποιους, ας τους κάνουμε λίγο σοφότερου από την Κίνα. Δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις κάτι, γιατί και εσύ το 23, ένα 45 χρόνο σου λέει για αυτά που λες εσύ τώρα και δεν τον άκουγες. Αυτό ήθελα να πω και επειδή με ρώτησες ποιαν είσαι ομάδος οπαδός είμαι, είμαι του Ηρακλή και τραβιέμαι να προλάβω να δω ένα ημίχρονο. Φιλιά. Κατάλαβες. Μπράβο. Πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ίσως και τελευταία. Παρακαλώ κύριε. Και έχει χρόνο για άλλες γραμμές. Τι χρόνο είναι ελεύθερο. Με τον Ηρακλή μας έρχεται στην ακροματικότητα εδώ μεσημεριάτικα. Ναι. Ναι. Κλείστε το ραδιόφωνο.
Πάμε. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Έλα ρε εσύ, κόκκινε. Έλα. Δεν μου λες γιατί τώρα μόλις γύρισα από τη δουλειά, ο Ηρακλής τι κάνει. 0-0. Φύγα μπορκός. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, Γλυγόρη. Το παίξεις στοίχημα, σε ενδιαφέρει το σκορ, τι. Όχι, όχι, επειδή είμαι γερέα. Σπίτι ήρθες τώρα, σπίτι. Τώρα μόλις μπήκα. Ωραία, άμα θες να δεις ωραίο. Βάλε 3, θα σε πάρει ο ύπνος. Άμα το δεις, σε 10 λεπτά θα σε πάρει ο ύπνος. Τι να πω, ρε φίλε. Γρηγόρη, αυτό δεν του πήρε βίδα από σένα. Τι να πω ψέματα, θα σε πάρει ο ύπνος, σου λέω. Δηλαδή τι, επειδή αγαπάω τον Ηρακλή, λέω ψέματα. Μεγάλη αγάπη. Και εγώ τον αγαπάω, γι' αυτό σου λέω. Και τι να πω τώρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, πόσο το έχει το χεία το ποντάρι μου, ρε φίλε. Το χεί να το έχει 2 φράγκα τώρα και δεν αξίζει κιόλας. Εσύ από δουλειά γυρνάς ή από καφενείο τέτοια ώρα. Από δουλειά, από δουλειά. Τι από δουλειά κάνεις. Ορίστε. Ναι, πού δουλεύεις λέω. Είμαι αλτεργάτης και κάνω δεύτερη δουλειά στη Μπουγάτσα δουλεύω και τώρα μόλις γύρισα. Γιατί σε ειρωνευόταν ο κόκκινος χίκ. Αλτεργάτης. Ναι. Έχεις δουλεύει αλτεργάτης. Με αυτή την κοιλιά δεν μπορείς. Έχουν κάνει την ήθα μέρα. Καλό κουράγιο. Πολύ δύσκολο. Διρωνεύεσαι εσύ. Γρηγόρη, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, φίλε. Να πάρα ξεκουραστείς. Εσύ 2 ώρες δουλεύεις, τη μισή ώρα φεύγεις. Χικ χοκ χακ. Άσυχο. Για να ήταν φτιαχτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει εντολή άνωθεν. Χαζή είναι η κυβέρνηση να το κάνει και να γίνει αντιπαθής. Ναι. Για την περίπτωση χρειάς, λέει ο φίλος. Ναι. Μπορεί να τόσει η κόρη το σκηνικό που ξέρεις. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Ακούγομαι. Ναι. Ω, και έχει και ωραία φωνή. Καλησπέρα από Κορδελιό. Όχι. Να μην πω τι ομάδα είμαι. Πάω ξύς. Να κάνω μια ερώτηση στο φίλο μου τον Ηρακλειδέα. Ναι. Για τη μομφή που έθεσε περί θρησκειών κτλ. Ναι. Εάν αυτή την κουβέντα την έκανε κανένα συνοπαδός του, θα έπαιρνε το τηλέφωνο, το σήκωνε να πάρει να κάνει φίλο. Έδειχνε ότι θα το έκανε. Μπα! Καλά λέει ο κύριος. Είμαστε στο ίδιο καζάνι. Βράζουμε, οπότε ας μην κάνουμε κριτικές. Ναι, ναι, καλά τα λέει. Καλά όχι, τα λέει. Να σου πω κάτι. Ναι. Όλοι τα ίδια, εσύ, να μην πω τη λέξη. Κοίταξε, κοίταξε. Και εσύ δεν είσαι μικρό παιδάκι. Τα έχεις φάει με το κουτάλι. Είπε ότι δεν μπορούμε να βάζουμε την ομάδα πάνω από κάποια πράγματα που τα οποία θεωρώ. Στόμα όλοι μπορούμε να το πούμε. Περίμενε. Υπάρχει τέτοια κρίση αξιών εσύ, που η ομάδα όταν πάει πάνω από όλα έχει μια λογική. Έχει την οικογένειά σου. Δεν είναι πάνω από την ομάδα που αγαπάς. Εννοείται. Για όλους μας. Μπράβο. Ο άλλος που είναι πιο νέος και τα μυαλά του είναι διαφορετικά. Αυτός που πήρε δεν ήταν νέος, 45 χρονών είπε ότι ήταν. Ναι, όχι. Ο μικρός που είπε ότι για τον ο ΠΑΟΚ είναι. Α, ναι. Ναι. Κατάλαβες. Δεν είναι κακό που αυτό που είπε. Και δεν νομίζω ότι είχε διάθεση να. Εμείς σαν μεγαλύτεροι δεν ήταν κακό, ας πούμε. Τέλος πάντων, άλλο θέλω να πω και κλείνω γιατί τελειώνει και η εκπομπή. Να πω για την ομάδα μου. Να πεις ότι. Ένα παιχνιδάκι ακόμα μένει. Το επόμενο μας που είναι το κυριότερο από όλα. Ποιο? Για μένα. Ποιο? Μες στην Ξάνθη. 3 πονταλάκια ακόμα. Ένα μάτσι είναι το δύσκολο για τον ΠΑΟΚ, φίλε. Αυτό εδώ είναι το επόμενο. Όχι. Μέχρι να δει το αμέσως επόμενο. Ωραία μιλάς, αλλά ένα είναι το δύσκολο το παιχνίδι. Μόνο ένα δύσκολο παιχνίδι. Το εύκολο και δύσκολο το κάνει η ίδια η ομάδα μου έτσι πως παίζει φέτος. Δεν υπάρχει εύκολο. Είναι εναπόκειται στο παίξιμο που θα κάνει η ομάδα μου τη συγκεκριμένη ημέρα. Ένα ακόμα παιχνιδάκι, χρόνια πολλά στο Γιωργάκη. Με ακούτε? Γιατί, τι έχει? Γενέθλια. Γενέθλια. Χρόνια πολλά και στο Κουλιανό. Και στην Παναγιώτη Καλκιά. Και να φέρνει χαρές στον ΠΑΟΚ μας μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Για χαρά. Θα πάω τους πεις προσωπικός κόκκινε. Άμα το πω δημόσια, τι πιο τώρα. Δημόσια δεν μετράει. Γιατί ρε φίλε, συγγνώμη, το κακό που, το μεμτό που είναι. Τώρα θες να πω δημοσίως ναι. Στον Νίκο Κουλιανό χρόνια πολλά ή στην συνάδελφο η οποία είναι στη γραμματεία, το μεμτό που είναι, δεν κατάλαβα. Είναι μεμτό, γιατί μπορεί να τη το πει κατηδίαν. Αν το πω κατηδίαν θα πει ότι. Όχι, όχι, όχι. Κολοτρίβεσαι. Όχι, δεν το λέω. Εγώ το λέω στον αέρα. Όχι. Παρακαλώ. Αυτά είναι σάλια. Καλά. Εντάξει, πάμε στον αέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Λοιπόν, για το φίλο τον Παοξή, και εγώ Παοξής είμαι που πήρε προηγουμένως. Ναι. Λοιπόν, ένα πράγμα έχω να πω. Είμαι 51 χρονών. Μπράβο. Λοιπόν, ήξερα ότι η χειρότερη περίπτωση ανθρώπου είναι η περίπτωση του Βλάκα. Τελικά διαπιστώνω ότι υπάρχει ακόμα χειρότερη περίπτωση. Του Βλάκα με άποψη. Αυτό είναι δύο. Ναι, ναι. Γιατί το λες αυτό, συγγνώμη. Θέλεις να μας πεις γιατί το λες αυτό. Δεν θέλει. Να το πει. Δεν θέλει να το πει. Λοιπόν, αντέχεις να πας να δεις τον Ηρακλή άλλο ένα ημίχρονο. Αν αντέχω. Αντέχω, δεν αντέχω, το δω. Πού θα το δεις? Σπίτι. Σπίτι. Ναι. Μέχρι να πας σπίτι θα τελειώσει το μάτς.
Θα φροντίσουν να φτάσουν γρήγορα, μην στεναχωριέσαι. Πόσα προπό έχει μέχρι να πας στο σπίτι. Τι σχέση έχει το προπό. Δεν σταματάς για κανένα. Να σταματήσουν ένα προπό για καφέ. Για καφέ, για κίνο, για στήμα. Έχω άλλα πράγματα πιο σοβαρά. Σοβαρά πράγματα. Γι' αυτό έχει βαρύνει έτσι. Όλοι έχουν σοβαρά πράγματα. Δεν γίναν βαρύ. Κοίτα να κάνει λίγο δίαιτα τώρα που είναι καλοκαίρι. Να πάρει λίγο τα πάνω σου γιατί η ζώνη δεν φαίνεται. Έχει βάλει κιλά. Κάποτε είχε αδυνατή, πήγε, περπατούσε, έκανε. Τώρα σε βλέπω βάρινε. Πήγε σε κανένα γιατρό να σε δει. Εγώ. Πίεση αυτά εδώ. Ναι, βέβαια. 12 με 8 έχω πίεση. 12 με 8? Η πίεση το ξέρει. Η θεία μου. Η πίεση το η ξέρει. Πίεση το ξέρει, ναι. Ούτε κουκκινομάγουλο είμαι ούτε τίποτα. Από πίεση είμαι εντάξει. Μυαλά έχω μπόλικα. Τι έχει. Και μαλλιά. Λοιπόν, δώσε μια γραμμή. Ένα λεπτό ο φίλο για να κλείσει την εκπομπή. Κλείσε την εκπομπή, φίλε. Εγώ την κλείνω. Ναι. Εντάξει, ο Ηρακλειδέας με πήρε για το φίλο τον Παουσί, γι' αυτό πάει στην αρχή της κουβέντας με δεύτερον αποκλειστή. Πάλι ο Πάουκ. Πιο δυνατά όμως μιλά. Πάλι ο Πάουκ μας έσωσε σήμερα το μεσημέρι. Λέ, γιατί είχε πάθει βήθηση με τον Ηρακλή αυτή η εποχή. Είμαι ο τηλέφωνο και λέω φίλος που λέει όλη την έννοια. Γι' αυτό στην αρχή της κουβέντας μου δεν είπα τι οπαδός είμαι, γιατί φοβήθηκα ότι θα γίνει παρεξήγηση. Δεν έχει καμία σχέση άμα είμαι οπαδός. Άμα είναι μάλλον ο κάποιος οπαδός Πάουκ Ολυμπιακού Ηρακλή Άρη. Οι αρχές μου είναι ίδιες και δεν έχουν να κάνουν τίποτα με ούτε με ο πιτσιρίκος Παοξής. Είναι θέμα ηλικίας. Σε αυτό δεν έχει άδικο η Φαλάκρα πάντως. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Οι Μάροι να μπήκουν έτοιμοι για ειδήσεις. Αμέσως μετά, Κανελάκης, Γιαλαμάς και Δήμου. Μετά τα κουμπαράκια με τον εορτάζοντα Κουλιανούτα. Πόσο κλείνει αυτό το θηρίο. Λοιπόν, πρέπει να είναι 40 πλέον. Και. Λοιπόν, με τον Θανάση Κυλώνη. Μετά είναι ο Μιχάλης Σαρόπουλος. Ο Πασχάλης ο Καμόρα και πάλι λέγοντας. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Για να δούμε τι θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ηρακλή. Τα λέμε αύριο, πρώτα ο Θεός.